Καλησπέρα σας. Το θέμα άνοιξε και δεν φαίνεται να κλείνει ούτε και με τις προσωρινές ανακοχές. Είναι οι απολύσεις στο δημόσιο και με τους Ευρωπαίους την ίδια στιγμή να λένε ότι δεν πρόκειται να πάρετε τις επόμενες δόσεις. Συνάντηση Σαμαρά Σόιμπλε στην Πορτογαλία. Χωρίς τα προαπαιτούμενα τις δεσμεύσεις σας, δεν θα πάρετε τις επόμενες δόσεις, λένε οι Ευρωπαίοι. Νέα κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το Σάβα Ξηρό. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μάρτυρες υπεράσπισης του Ξηρού που ζητάει να εκτελέσει την ποινή στο σπίτι του. Σοκ από την ομολογία νεαρού που σκότωσε άστεγη στην Γλυφάδα. Θυσία, όπως λέει στο Σατανά. Ετοιμαζόταν να επιλέξει και το δεύτερο θύμα του. Έτοιμα εξαίρεσης κατά των ανακριτριών κατέθεσε ο Μιχαλολιάκος. Νέα αναβολή πήρε έτσι σύζυγός του, επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα. Και εξακολουθούμε να έχουμε τις φοδρές συγκρούσεις και ομαδικές εκτελέσεις στο Ιράκ. Κοντά στη Βαγδάτη μένονται πλέον οι μάχες, προελάβουν οι Ισλαμιστές αντάρτες. Και λάτε τώρα να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα συνδεθούμε με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Αντώνη Ατζολέτο. Ήδη τους έχουμε. Καλησπέρα σας. Οικονομικές ειδήσεις μας έρχονται κυρίως από τις Βρυξέλλες και όποτε έρχονται από τις Βρυξέλλες, Νίκο, δεν είναι και πολύ καλές. Αλλά θα αρχίσουμε με σένα, πρόδρομο, να δούμε τι ειδήσεις μας έρχονται από την Πορτογαλία. Είχαμε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Σόιμπλε. Έγινε τελικά η συνάντηση? Η συνάντηση έγινε πριν από πολύ λίγη ώρα, Σπύρο. Δεν ήταν βέβαια μόνο οι δυο τους. Ήταν και άλλοι υπουργοί που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο γεύμα που έγινε στην πόλη Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας, εκεί όπου σε πολύ λίγη ώρα, ίσως σε μία ώρα περίπου από τώρα, ο κύριος Σαμαράς αναμένεται να μιλήσει, να έχει μία παρέμβαση που θα αφορά τη στρατηγική και την ανάπτυξη, για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην επόμενη πενταετία. Για δύο θέματα που τα βλέπουμε το κι άλλοι εδώ στην Ελλάδα. Το ένα είναι για την ανάπτυξη και το άλλο για την απασχόληση. Για την απασχόληση, ακριβώς. Που είναι δύο πολύ βασικά ζητήματα που απασχολούν βέβαια την ελληνική κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες αυτή τη στιγμή για το τι διεμήφθη στη συνάντηση, στην ολιγόλεπτη συνομιλία που είχε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Σόιμπλε. Αυτό που έχω να σου πω εγώ που πληροφορούμε είναι ότι ο κύριος Σαμαράς σε λίγη ώρα στην ομιλία του θα αναφερθεί στις πολιτικές που ακολουθεί η Ελλάδα προκειμένου να βγει οριστικά έξω από την κρίση. Θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ανάγκη που υπάρχει για την Ελλάδα ειδικά να βρεθούν νέες θέσεις εργασίας. Ενώ σε κάθε περίπτωση ο κύριος Σαμαράς αναμένεται να τονίσει πως η Ελλάδα δεν θα ξεφύγει ουσιαστικά από την. Δεν θα αμφισβητήσει την πολιτική που της έχει επιβληθεί. Ωστόσο, θα επιμείνει ότι η λιτότητα θα πρέπει να συνδυάζεται και με δόσεις ανάπτυξης. Επειδή η συνάντηση γίνεται σε μια περίεργη χρονική συγκυρία, θα μας πει και ο Νίκος, οι Ευρωπαίοι λένε δεν κάνετε αυτά που πρέπει, δεν πάρετε τις δόσεις. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ένα σχέδιο φοροελαφρύσεων. Εσύ ξέρεις ότι στην ατζέντα μπορεί να τεθούν και τέτοια θέματα για αλλαγή πολιτικής, είτε στη φορολογία ή αλλού, ή ακόμη και το θέμα του χρέους? Συζητήσεις πάντα γίνονται, Σπύρο, και το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μπορεί να υπάρξει μια τέτοιου είδους συζήτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα, το οποίο γίνεται με βηματισμό, αν θέλεις, για το επόμενο διάστημα, ναι, βήμα προς βήμα. Καθώς θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα, μέσα μετά το καλοκαίρι θα έρθει η Τρόικα για την αξιολόγηση και από εκεί και μετά ουσιαστικά η κυβέρνηση προχωρά και σε ένα συνολικότερο σχέδιο που έχει πει ο ίδιος ο κ. Σαμαράς θα βοηθήσει στις φοροελαμφρύσεις και θα διορθώσει και ορισμένες αδικίες. Θα έρθω μετά πάλι σε σένα να μας πεις αν βήμα προς βήμα πηγαίνει και στο θέμα της διαθεσιμότητας, θέμα που έχει ανάψει. Πρώτα στον Νίκο Φιλιππίδη. Συνδέεται με το θέμα που συζητούσαμε τον πρόδρομο, ο Νίκο, το θέμα των προαπαιτούμενων και των δόσεων. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τις Βρυξέλλες και έχει σταλεί νομίζω σε μεγάλο μέρος της κυβέρνησης. Πλέον αυτή η εβδομάδα θα επεκταθεί παντού υπό την έννοια ότι εκτός από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού σήμερα, που δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κοινωνός των απόψεων που εκφράστηκαν καταρχήν από τους συνεργάτες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης την περασμένη Πέμπτη κατά τις συνεδρίες του Euroworking Group, το σίγουρο είναι ότι στο προσεχές Eurogroup της Πέμπτης θα έχουμε με σαφήνεια την έντονη δυσφορία των Ευρωπαίων
για την μη υλοποίηση μια σειρά προαπαιτούμενων δράσεων. Προαπαιτούμενες δράσεις, οι οποίες πλέον έχουν τεθεί ευθέως από υψηλό βαθμό στέλεχος της Κομισιόν χτες το βράδυ, ως προαπαιτούμενο όχι μόνο για τις δόσεις των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Και μέσα σε αυτές τις 12 προαπαιτούμενες δράσεις περιλαμβάνονται ακαθόδη ζητήματα, δύσκολα θέματα, όπως για παράδειγμα η μείωση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών, για την οποία εδώ στο σταθμό μας το πρωί ο Μάκης Βορύδης έκανε λόγο για δεύτερες σκέψεις, άφησε εννοηθεί ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στην κυβέρνηση. Υπάρχει ένα μέρος του χωροταξικού που αφορά το υγειαλό, υπάρχει ένα δασικό ολόκληρο νομοσχέδιο, υπάρχουν καταργήσεις υπερτρίτων, αλλά υπάρχουν και δύο θέματα που αφορούν την ίδια τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Το ένα είναι ο κώδικας συμπεριφοράς των στελεχών του κράτους και της κυβέρνησης, και το δεύτερο έχει να κάνει ο πλήρης έλεγχος των οικονομικών, των κομμάτων και το πόθεν έσχεσης των πολιτικών. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτά για να καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται, θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει το Μάιο και τον Ιούνιο. Είναι 6 που θα έπρεπε να είχαν τελειώσει ήδη, ώστε στο Eurogroup τώρα της Πέμπτης να εγκρίνονταν η πρώτη δόση του 1 δις, και άλλα 6, εκεί βρίσκεται η ΔΕΗ, η μικρή ΔΕΗ, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στις πρώτες μέρες του Ιουλίου για να εγκριθούν στο τελευταίο Eurogroup πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον γίνονται πακέτο. Ναι. Και γίνονται πακέτο σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του και συνέχεια την έγκριση των δόσεων. Εάν δεν υλοποιηθούν, είναι βέβαιο, δηλαδή δεν έρθουν νομοθετικές ρυθμίσεις τώρα στα θερινά τμήματα, είναι βέβαιο ότι θα προηγηθούν της διαπραγμάτευσης, της όποιας διαπραγμάτευσης ξεκινήσει, δηλαδή της αξιολόγησης και της συζήτησης για το χρέος, η οποία αναμένεται και είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο πριν πάμε στον Αντώνη, επιστρέψουμε δηλαδή στο πολιτικό κομμάτι. Επειδή βλέπαμε και την Τρόικα προηγουμένως, υπάρχει γκρίνια για Θεοχάρη. Υπάρχει εντονότατη δυσφορία από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε, με τον τρόπο που ανακοινώθηκε. Πρέπει να σου πω ότι στις πιέσεις που ασκήθηκαν στον κύριο Τσακλόγλου, το μέχρι πρότινος, γιατί πριν από λίγο αντικαταστάθηκε πρόεδρο του Σώματος των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, στο τελευταίο Euroworking Group, ήταν ότι γενικώς κακώς τον αλλάξατε, απορία μας γιατί το κάνατε τώρα, αλλά προχωράτε. Πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο οι πιέσεις είναι εντονότατες και υπάρχει και μεγάλη δυσφορία και για την τρόπο λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας, την οποία πλέον θέλουν να είναι αυτόνομη και όχι ημί αυτόνομη, κατά πρώτο λόγο, και κατά δεύτερο θέλουν να έχουν άμεσο λόγο πλέον για το διάδοχο του κυρίου Θεοχάρη, για τον οποίο θέλουν να μην έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, να μην έχει υπάρξει σε πολιτική θέση, να πρόκειται για ένα ξεκάθαρο τεχνοκράτη με μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί. Υπό την έννοια αυτή, θα έλεγα ότι τα πρώτα 40 περίπου βιογραφικά φαίνεται ότι σχεδόν όλα έχουν κριθεί ήδη ότι δεν κάνουν για τη θέση, άρα οδηγούμαστε μάλλον μοιραία σε μια παράταση της διαδικασίας, ίσως και προς τα τέλη του μήνα. Λοιπόν, τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο, να δούμε τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα που συζητιέται πολύ, Αντώνη, παρότι προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει την ατζέντα της συζήτησης, παραμένει το κείμενο των 53 στελέχη, τα οποία δεν λες ότι είναι και απέναντι από τον Τσίπρα, μάλλον κοντά στον Τσίπρα είναι, κοντά στην ηγετική ομάδα, τα οποία ωστόσο αφήνουν πολλές αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος. Ναι, και είναι ένα θέμα το οποίο Σπύρο ασφαλώς θα κυριαρχήσει στη συνεδρίαση της Σχετικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Θέτουν πολλά θέματα για τις συμμαχίες. Αναφέρουν χαρακτηριστικά μέσα πως δεν πρέπει να δίνεται η εντύπωση ότι η αριστερά αφομοιώνεται από το σύστημα. Για τη λειτουργία του κόμματος αναφέρουν στο κείμενο που κάνουν λόγο για αδρανοποίηση των εκλεγμένων οργάνων και ενίσχυση εξωθεσμικών κέντρων. Είναι όλα αυτά τα οποία θα σου έλεγα προβληματίζουν και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι δεν αποτελεί ούτε αμφισβήτηση της ηγεσίας, ούτε αντιπαράθεση με την ηγεσία. Απλώς είναι ένα κείμενο συμβολής σε σχέση με το νικηφόρο αποτέλεσμα. Και πρέπει να σου πω ότι είναι από την πλευρά της ηγεσίας χαμηλώνουν τους τόνους και επισημαίνουν αυτό που τόνισε και ο Αλέξης Τσίπρας το Σάββατο στη συνεδρίαση της Αριστερής Ενότητας, ότι τώρα πρώτο μέλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αποτρέψει αυτή η Βουλή να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το τείχος των 121 βουλευτών, προκειμένου η παρούσα Βουλή ουσιαστικά να οδηγήσει σε εκλογές. Σας ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ τον Νίκο και τον Αντώνη. Τώρα, ένα άλλο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αναφάνηκε σήμερα. Ο Σάββας Ξηρός. Ο Σάββας Ξηρός πήγε στα δικαστήρια, ζητάει να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στο σπίτι του, σε κατοίκον περιορισμό δηλαδή, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που έχει. Πώς προκύπτει τώρα αυτή η κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Μάρτυρες υπεράσπισης στο δικαστήριο ήταν δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. We'll be right back.
Σάββας Ξύρος, συνοδευόμενος από πάνωπλους αστυνομικούς, κατεβαίνει από την κλούβα της αστυνομίας και μπαίνει στα δικαστήρια του Πειραιά. Ο Μιχάλης στις 17 Νοέμβρη που έχει καταδικαστεί 5 φορές ισόβια για συμμετοχή σε 5 δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης, ζητά την διακοπή της κράτησής του από τα ειδικά κελιά του Κορυδαλού και την κατοίκον νοσηλεία του. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο 52χρονος Σάββας Ξηρός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας στην όραση, την ακοή και στην κίνηση. Σήμερα κάνουμε διακοπή, αίτηση διακοπής για την ποινή του και παροχής υπηρεσιών στο σπίτι, όπου θα είναι μαζί με τον ιεράρχη, τον πατέρα του. Ο Σπύρος Φυτράκης υποστήριξε ότι στα δύο πρώτα αιτήματα του πελάτη του, το δικαστήριο έδωσε εντολή για νοσηλεία σε ειδικό θεραπευτήριο. Μία φορά στη Θεσσαλονίκη για 3 μήνες και μία φορά στη Λάρισα για 1 μήνα. Ωστόσο, όπως είπε, ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης παρενέβησαν για να διακοπεί η νοσηλεία του. Και στις δύο φορές παρενέβησαν αστυνομικές αρχές, οι οποίες είπαν ότι δεν μπορούν να το φυλάξουν και έτσι διακόπησαν οι θεραπευτικές αγωγές και επανήλθε στη φυλακή του νοσοκομείου του Κορυδαλού. Είναι τελείως παράνομο να κρατήσεις έναν άνθρωπο με 93% αναπηρία. Αλήθεια. Δεν βλέπει, δεν ακούει. Οι δικηγόροι του Σάββα Ξηρού υποστηρίζουν ότι με την ίδια διάταξη του νόμου αποφυλακίστηκαν μέλη της Χούντας των Συνταγματαρχών, όπως ο Στυλιανός Πατακός. Καλώς έγινε, τα δικαστήρια έτσι κρίνανε. Αλλά εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου ο Σάββας Ξηρός, αυτός ο κρατούμενος, έχει αναπηρία 93%. Νομίζω ότι είναι η βαρύτερη από όλες τις περιπτώσεις που έχουν χειριστεί τα δικαστήρια εφαρμόζοντας αυτή τη διαδικασία. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί η στάση δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν υπέρ του Μιχάλη τις 17 Νοέμβρη στην εισαγγελία του Πειραιά. Ο Στράτος Κουράκης δικαιολόγησε την ενέργειά του λέγοντας ότι η πολιτεία τιμωρεί αλλά δεν εκδικείται και ότι θα έκανε το ίδιο για οποιονδήποτε αντιμετώπιζε τα προβλήματα υγείας του ισοβήτη τρομοκράτη. Όσο καιρό παραμένει στη φυλακή, με σκλήρες κατά πλάκας, με ολική τύφλωση, με βαρύτατη βαρικοία, με πολλά αγκιακά και άλλα προβλήματα, με μία πολυνευροπάθεια, καταλαβαίνουμε ότι αργοπεθαίνει και αυτό δείχνει ότι η πολιτεία εκδικείται και τιμωρεί. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Βασιλική Κατριβάνου. Σαν κράτος δικαίου δεν θέλουμε να εξοντώσουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι αυτή η αντίληψή μας για τη τιμωρία, η εξόντωση και ότι όλοι έχουμε υποχρέωση. Δεν είναι υποχρέωση μόνο απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Για την υπόθεση του αιτήματος του μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης θα καταθέσουν και δύο ιατροδικαστές. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα και αργότερα στην συζήτησή μας με την κυρία Κατριβάνου. Τώρα, να πάμε στο λιμάνι του, στον Πειραιά, γιατί στα δικαστήρια Πειραιά είχαμε τις απολογίες των 5 Ελλήνων συλληφθέντων του κυκλώματος με την ηρωίνη, με τον ένα τόνο ηρωίνη. Ο Δημήτρης Λάπας είναι εκεί. Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Σπύρο. Των 4 Ελλήνων και της Βουλγάρας οικιακής βοηθού. 1/4 περίπου πριν από τις 9 το πρωί μεταφέρθηκαν εδώ από πάνω πλους άνδρες του λιμενικού σώματος και ξεκίνησαν την απολογία τους. Και όλοι οι κατηγορούμενοι και οι 5 αρνούνται τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, όπως χαρακτηριστικά μας είπε και ο συνήγορός τους ο κύριος Σάκης και Καγιόγλου. Υποστηρίζουν ότι έχουν πλήρη άγνοια και φωτογραφίζουν, να μου επιτραπεί η έκφραση, κάποιο άτομο, όπως λένε, το οποίο είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στο σπίτι, όπως επίσης και ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης τους. Με άλλα λόγια, φωτογραφίζεται ο 29χρονος Αλβανός, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή. Έχουμε κάποια αποσπάσματα, κάποια στοιχεία από το τι υποστήριξαν στους ανακριτές. Η πεθερά του 40χρονου εφοπλιστή έκανε λόγο για μια πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αφού προσφάτως έχει χάσει τον άντρα της και το αγκόνι της, το οποίο σκοτώθηκε σε τροχείο. Υποστήριξε ότι ποτέ δεν κατέβαινε στην αποθήκη, η οποία στο παρελθόν ήταν ένα πλισταριό. Η πρώην σύζυγος του εφοπλιστή υποστηρίζει ότι δεν είχε κανένα λόγο να εμπλακεί σε διακίνηση ναρκωτικών και σε κάποιο είδους τέτοια εγκληματική οργάνωση και έκανε λόγο ότι έχει και αυτή πάρα πολύ καιρό να κατέβει σε αυτές τις αποθήκες. Θα το ανοίξουμε και αυτό το θέμα αργότερα, Δημήτρη, αλλά μας έδωσες νομίζω το στίγμα των καταθέσεων για το που προσπαθούν να χτίσουν την υπερασπιστική γραμμή ότι κάποιος άλλος έφερε τα ναρκωτικά και υπήρχε πλήρη άνοια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα και στη συνέχεια να δούμε τον Δημήτρη Δαμιανό. Θα συνεχίσουμε με το δικαστικό κομμάτι, με το κομμάτι των απολογιών. Γιατί, Δημήτρη, σήμερα είχαμε την. Ή μάλλον δεν είχαμε απολογία Ζαρούλια. Επρόκειτο να απολογηθεί η σύζυγος Μιχαλολιάκου, αλλά
με ένα διαδικαστικό εμπόδιο. Έβαλαν ένα διαδικαστικό εμπόδιο. Ζήτησε ο Μιχαλολιάκος την εξαίρεση των ανακριτριών. Έτσι ακριβώς, Σπύρο, καλό απόγευμα. Ήταν προγραμματισμένη για σήμερα η απολογία της κυρίας Ελένης Ζαρούλια, της συζύγου του Νίκου Μιχαλολιάκου, και αυτή για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όπως σύσσωμε κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Τελικά όμως δεν απολογήθηκε, και αυτό γιατί λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η απολογία της κυρίας Ζαρούλια, κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης των δύο ανακριτριών και του εισαγγελέα, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος, μέσω του δικηγόρου του, και κατά της κυρίας Κλάπα και κατά της κυρίας Δημητροπούλου και κατά του κυρίου Ντογιάκου, με επιχείρημα τις καταγγελίες του συναδέλφου του δικηγόρου του κυρίου Αντωνιάδη, του κυρίου Αλέξη Κούγια δηλαδή, του δικηγόρου του Στάθη Μπούκουρα, ο οποίος, θυμόμαστε, δύο εβδομάδες πριν είχε καταγγείλει μία απόπειρα χειραγώγησης της ανάκρισης. Είχε καταγγείλει ότι οι ανακρίτριες είχαν ζητήσει από τον εντολέα του να καταδώσει εντός εισαγωγικών άλλα πρόσωπα, και γι' αυτό το λόγο είχε αποχωρήσει από την διαδικασία της απολογίας. Με αφορμή αυτό λοιπόν, και λίγα λεπτά ουσιαστικά πριν ξεκινήσει η κυρία Ζαρούλια, και ενώ είχε ολοκληρωθεί η συμπληρωματική απολογία του κυρίου Γερμενή για την κατηγορία των πυρομαχικών, κατατέθηκε αυτή η αίτηση εξαίρεσης, κάτι που σημαίνει ότι παγώνει η διαδικασία μέχρι να υπάρξει απόφαση για την αίτηση εξαίρεσης αυτή, και έτσι πήρε νέα προθεσμία η κυρία Ζαρούλια για τις 25 Ιουνίου. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα θα βγούμε εκτός συνόρων με τη βοήθεια του Γιώργου Τουφελίδη να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα, όπως τις φοδρές συγκρούσεις στο ΡΕΑΚ. Αλλά να αρχίσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ανεμοστρόβιλο. Έχουν καταγράψει μάλιστα οι εικόνες. Να πάμε πρώτα στο Ιράκ. Πάμε πρώτα στο Ιράκ. Έλα, Γιώργο. Τα πλάνα που βλέπουμε, Σπύρο, είναι από συγκρούσεις στην επαρχία Αλ-Ανμπάρ του Ιράκ. Η χώρα βρίσκεται σε δίνη γενικευμένη σύραξη, καθώς οι Σουνίτες Ισλαμιστές έχουν καταφέρει να ελέγξουν μεγάλο τμήμα της χώρας και σχεδόν το σύνολο του Σουνιτικού Τριγώνου. Ακούμε τον ήχο από τις σφοδρές μάχες που διεξάγονται μεταξύ Ιρακινών στρατιωτών με τους τζιχαντιστές. Στην πόλη της Μπακούμπα δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες. Σύμφωνα με ανταποκριτές, τμήμα της πόλης έχει προσωρινά πέσει στα χέρια των ανταρτών. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν ειδικές δυνάμεις για να προασπίσουν τις διπλωματικές αποστολές τους στη Βαγδάτη, ενώ κάνουν και νέο άνοιγμα προς την Τεχεράνη. Άλλα πράγματα έχεις να μας πεις. Για το Ιράκ. Όχι για το Ιράκ, αλλά της διεθνούς ειδησιογραφίας. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε συγκλονιστικές εικόνες από την βορειοανατολική Νεμπράσκα και από αυτό το δίδυμο ανεμοστρόβιλο, όπως βλέπουμε. Είναι δύο γιγάντια ανεμοστρόβιλοι, έχουν σαρώσει την περιοχή σε απόσταση μόλις 1.500 μέτρων μεταξύ τους και με ταχύτητα που φτάνει τα 265 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κατάπιαν ό,τι συνάντησαν στην πορεία τους. Η κομμόπολη Πίλτζερ παραδόθηκε στη Θεομηνία και σχεδόν ισοπεδώθηκε. Εκεί ένα πεντάχρονο παιδί βρήκε το θάνατο και τουλάχιστον 19 κάτοικοι τραυματίστηκαν. Νομίζω έχεις και μια είδηση από την Ιταλία που δεν είναι και τόσο καλή, γιατί μιλάμε συνέχεια για Μουντιάλ, αλλά και έχουμε εγκλήματα λόγω Μουντιάλ. Δυστυχώς είναι συγκλονισμένη η Ιταλία από την τριπλή δολοφονία στο Μιλάνο. Ένας άνδρας, ένας πατέρας σκότωσε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, μία κόρη 8 ετών και ένα βρέφος μόλις 20 μηνών. Αμέσως μετά, ήταν το απόγευμα του Σαββάτου, εγκατέλειψε το σπίτι του και πήγε να παρακολουθήσει μαζί με φίλους του τον αγώνα Αγγλίας-Ιταλίας, και στη συνέχεια ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι δεν ήταν στο σπίτι την ώρα του φωνικού και πως το φωνικό είχε κίνητρο τη ληστεί από αγνώστους. Όταν όμως οι ανακριτές έψαξαν στο παρελθόν αυτού του κυρίου και βρήκανε μέσα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook θα λέγαμε την προσπάθειά του να επιζητά εξωζυγικές σχέσεις με μια άλλη γυναίκα, εκείνος κατέρευσε και ομολόγησε το έγκλημά του. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Γιώργο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα δούμε λεπτομέρειες από αυτό το έγκλημα που συγκλονίζει στην Γλυφάδα, που μας έχει σοκάρει όλους. Το νεαρό που λέει ότι σκότωσε μια άστεγη επειδή του το είπε ο αιωσφόρος. Λοιπόν, πριν δούμε λεπτομέρειες και αναλύσουμε εδώ στη συζήτησή μας για αυτό το φρικτό έγκλημα στην Γλυφάδα με την άστεγη από τον νεαρό, με δράστη ένα νεαρό που λέει ότι είναι σατανιστής και γι' αυτό τη σκότωσε, υπάρχει μια αίτηση. Έχει προκύψει μια αίτηση, έχουν συλλάβει τον Αντώνη Ρέμο.
ο Σταύρος Ιωαννίδης να μας εξηγήσει το γιατί και πότε. Έλα, έλα Σταύρο. Έτσι είναι, Σπύρο, καλό απόγευμα. Συνελήφθη λοιπόν το μεσημέρι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος, ο γνωστός τραγουδιστής από Άνδρες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για χρέος που αφορά στην θητεία του ως πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή τη στιγμή, το χρέος κυμαίνεται γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς όμως αυτό να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα. Και μάλιστα ο Αντώνης Ρέμος, αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του, αφέθηκε ελεύθερος. Να σας πω βέβαια πως είχε παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2012 για παρόμοια υπόθεση, για μία απόδοση ΦΠΑ συγκεκριμένα ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ που αφορά στον Γυραιό. Ενώ πριν από λίγες ημέρες συνελήφθηκε ο οικονομικός του σύμβουλος κατά τη διάρκεια της θητείας του, για το ίδιο θέμα βέβαια, για οφειλές προς το δημόσιο, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα το ρεπορτάζ για το έγκλημα στην Γλυφάδα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Καταρχήν είμαστε σοκαρισμένοι όπως και η κοινωνία. Έκανε ευτυχώς το μοιραίο λάθος να μπει στο διαδίκτυο και να δημοσιοποιήσει το έγκλημά του. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί την έλεπα κάθε μέρα, ρε παιδί. Πολύ στενοχωρήθηκα που τη σκοτώσανε. Ένα έγκλημα που σοκάρει. Μια φρικτή δολοφονία άστεγης γυναίκας στην Γλυφάδα από έναν ψυχρό εγκληματία που δηλώνει αμετανόητος υπηρέτης του Σατανά. Η κοινική του ομολογία, τα λάθη και κυρίως τα σχέδια για δεύτερη ανθρωποθυσία σε λίγες μέρες συγκλονίζουν κυρίως τους γείτονές του στην περιοχή που μέχρι σήμερα δεν είχαν υποψιαστεί το παραμικρό. Έχω να δηλώσω δύο μόνο πράγματα. Το ένα, τη βαθιά μου λύπη για τον άδικο χαμό αυτή τη γυναίκα. Και δεύτερον, θα δηλώσω ότι ο γιος μου είναι βαριά ψυχικά άρρωστος. Το αποτρόπαιο έγκλημα έγινε κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην καρδιά της Γλυφάδας, ανήμερα του Πάσχα. Ο 22χρονος έφυγε από το σπίτι του αποφασισμένος να σκοτώσει. Ήταν πεπισμένος ότι τον οδηγούσε ο Σατανάς και πίστευε ότι εκείνος θα του υποδείκνυε το θύμα του. Έκοψα το χέρι μου και προσευχήθηκα στον Σατανά να μου εμφανίσει ένα θύμα για να το θυσιάσω. Αυτό έπρεπε να γίνει την ημέρα της Ανάστασης και έγινε. Σχημάτισα το 666 και τον ανάποδο σταυρό. Όταν τελείωσα την προσευχή μου, γύρισα το κεφάλι και είδα τη γυναίκα που έπρεπε να θυσιαστεί. Η άτυχη 40χρονη γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Ο νεαρός σατανιστής εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως στην περιοχή δεν υπήρχε κόσμος και με πρωτοφανή αγριότητα της επιτέθηκε με μία μεγάλη πέτρα και τη σκότωσε. Ο νεαρός έφυγε από το σπίτι αποφασισμένος να κάνει μία ανθρωποθυσία στο Σατανά. Ήταν κάτι που, όπως είπε, θα τον έφερνε κοντά του. Έρχεται εδώ, στο πάρκο της Γλυφάδας, όπου υπάρχουν το βράδυ δεκάδες άστεγοι. Εντοπίζει 40χρονη και αμέσως την χτυπάει με μία πέτρα στο κεφάλι. Ο νεαρός σατανιστής δεν έμεινε στη δολοφονία. Με την πέτρα που κρατούσε, πολτοποίησε το κεφάλι της άτυχης γυναίκας για να μην αναγνωριστεί και στη συνέχεια προσπάθησε με το αίμα της να γράψει το όνομα του Σατανά και να σχεδιάσει τη μορφή του. Προσπάθησα με το αίμα της να σχηματίσω τη μορφή του Σατανά για να τον ευχαριστήσω. Εκείνη τη μέρα ήμουν πολύ λυπημένος λόγω της Ανάστασης και μετά τη θυσία είχα αρχίσει να αισθάνομαι καλύτερα. Ο δράστης δεν έχει γίνει αντιληπτός. Πετάει την αιματοβαμμένη πέτρα σε κάδο σκουπιδιών περίπου 90 μέτρα από το παγκάκι της δολοφονίας, καλύπτει το άψυχο σώμα της γυναίκας με χαρτόκουτα και επιστρέφει σπίτι του ανενόχλητος. Εγώ 10-15 χρόνια τη θυμάμαι. Ήταν μια γυναίκα η οποία ερχόταν πολύ συχνά στο μαγαζί και ζητιάνευε, ενοχλούσε τους πελάτες. Ήταν μια γυναίκα έτσι πολύ οξύθυμη. Οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν από περαστικούς για το έγκλημα άρχισαν να ερευνούν την περιοχή και γρήγορα εντόπισαν τη ματωμένη πέτρα. Πήραν δείγμα από το αίμα και κάπως έτσι είχαν στα χέρια τους το DNA του δολοφόνου, που όμως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν αρχικά να φτάσουν στην ταυτότητά του. Την ίδια ώρα, ο σατανιστής αποκάλυπτε στον πατέρα και τον μικρότερο αδελφό του το έγκλημα, αλλά εκείνοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσαν βαρύτητα στα λεγόμενά του. Δεν τον πίστεψαν. Αυτό έχει και μια λογική βάση. Έναν άνθρωπο που μεγαλώνουν δεν έφερε το μυαλό τους ότι μπορεί αυτό το μυαλό να φτάσει και σε δολοφονία. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, έχοντας το DNA του δολοφόνου αλλά και τις μαρτυρίες δύο κατοίκων που είδαν μια νεαρή φιγούρα να απομακρύνεται από την περιοχή,
άρχισαν να σχηματίζουν ένα κύκλο υπόπτων που άνοιγε. Οι περιπολίες στο σημείο ήταν ασταμάτητες, όπως και οι έρευνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προφίλ με σατανιστικό περιεχόμενο που να ταιριάζει με τα δεδομένα που είχαν. Ο νεαρός περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω στον υπολογιστή του. Επισκεπτόταν ιστοσελίδες σατανιστικού περιεχομένου, διάβαζε ανάλογα βιβλία και είχε δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook, μέσα από το οποίο δήλωνε σατανιστής και άφηνε να εννοηθεί πως έχει κάνει φόνο στο όνομα του Σατανά. Κάτι που κινητοποίησε τους αστυνομικούς που κατάφεραν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας. Είναι βαριά ψυχικά άρρωστος και χρήστης ουσιών. Σας παρακαλώ, αφήστε με, τη βαθιά μου λύπη. Ο δράστης όχι μόνο ομολόγησε τη δολοφονία που διέπραξε, αλλά αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι σκόπευε να σκοτώσει άλλη μία γυναίκα στις 21 Ιουνίου, την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου. Η επόμενη λατρευτική ανθρωποθυσία στον Σατανά θα γινόταν το Σάββατο 21 Ιουνίου με τον ίδιο τρόπο, αφού το ποιος θα θυσιαστεί δεν το αποφάσιζα εγώ, αλλά ο ίδιος ο Σατανάς που άκουγε τις προσευχές μου και μου έδειχνε το θύμα. Το όφελος είναι ότι δεν θα καταφέρει πλέον να θυσιάσει στο όνομα του Σατανά, όπως σκεφτόταν το άρρωστο μυαλό του και άλλους συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δολοφόνος άρχισε από τα 15 του χρόνια να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, έμεινε αβοήθητος και κατέληξε στο σατανισμό. Όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν την οικογένεια, οι ψυχίατροι τον έκριναν ακατάλληλο για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και ο πατέρας του, συνταξιούχος ηθοποιός που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την καρδιά του, προσπαθούσε μάταια να βοηθήσει το γιο του να απαλλαγεί από τις αιμονές που βασάνιζαν το μυαλό και την ψυχή του. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Μαζί μας είναι ο συνάδελφός μου, ο Μιχάλης Τεζάρης, ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, είναι ο εγκληματολόγος, και ο κύριος Στράτος Μαυροϊδάκος, αντιπρόεδρος Σωματείου Ειδικών Φρουρών. Καλησπέρα σε όλους. Να αρχίσουμε από εσένα, Μιχάλη, να μας πεις τι βγαίνει από την ανάκριση και από την αστυνομία. Σπύρο, είναι μια υπόθεση που σοκάρει, όπως μπορείτε να δείτε από την ομολογία του νεαρού δολοφόνου, ο οποίος αποδίδει την ενέργειά του στην λατρεία του Σατανά. Αυτό που ευνηδίασε τους αστυνομικούς ήταν ο λόγος του και ήταν ένας λόγος πολύ στοχευμένος και πολύ ιδιαίτερος, θεωρώντας πως όλα αυτά έγιναν για να γίνει θυσία του Σατανά, θεωρώντας το κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό που ξάφνιασε τους αστυνομικούς, τους πάγωσε, ήταν η κοινική του ομολογία. Γεγονός είναι πως αυτός ο νεαρός αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, τα οποία οι γονείς, η οικογένειά του δεν θέλησε να κάνει γνωστά. Ήταν πράγματα τα οποία βίωνε από τα 15 του χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως όταν πήγε στρατιώτης, αποπέμφθηκε από εκεί, όχι για ψυχολογικούς βέβαια λόγους, αλλά για λόγους εξάρτησης από ουσίες. Είχε φύγει από το στρατό, ενώ είναι ενδεικτικό πως όταν συνελήφθη είχε και δύο αυτοσχέδια σε καρακάναβης, καθώς επίσης και 165 γραμμάρια κάναβης. Οι γονείς του είναι σοκαρισμένοι, όπως η οικογένειά του. Ο πατέρας του, όπως είδαμε στο βίντεο, δεν μπορούσε να κρατήσει τους σφιγμούς του. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε για να καταλάβουμε κι εμείς αν έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει γίνει με τον γιο του δράστη. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δεχθεί, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί. Και θα χρειαστεί πολύ χρόνο να υπουλωθούν οι πληγές, αν ποτέ γίνει αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο νεαρός ετοιμαζόταν. Ναι. Θέλω να δούμε λιγάκι πώς έφτασαν οι αστυνομικοί και με τη βοήθεια βεβαίως του κυρίου Μαυροϊδάκου, αυτό θα το προσεγγίσουμε, αλλά και πώς μπόρεσαν οι αστυνομικοί και τον εντόπισαν. Από τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έχουμε, Σπύρο, είναι ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στη Γλυφάδα την ημέρα της δολοφονίας και είδαν τα σημάδια που άφησε ο νεαρός στο παγκάκι, το 666, έναν ανάποδο σταυρό, έφτιαξαν ένα προφίλ του δράστη. Αμέσως λοιπόν το κάνουν γνωστό στους συναδέλφους της Γλυφάδας. Τότε δεν είχε γίνει γνωστό, δεν είχε πάρει δημοσιότητα ότι δίπλα. Στο έγκλημα, στον χώρο του εγκλήματος είχε βρεθεί 666 και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Αλήθεια αυτό βέβαιος, δεν είχε γίνει γνωστό αυτό. Το κράτησε η αστυνομία αυτό το στοιχείο, ναι. Και όπως είδατε ήταν ωφέλιμο για την έρευνα, καθώς από αυτό έφτιαξαν το προφίλ του. Και στην συνέχεια ξεκίνησαν να ψάχνουν μέσω διαδικτύου ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το συγκεκριμένο προφίλ, συγκεκριμένη δραστηριότητα, που ενδεχομένως να έχουν προβεί σε μια τέτοια πράξη. Καλά, και αυτό στο Facebook είχε γράψει. Στο Facebook λοιπόν τι έγινε? Έβαζε κάποια στοιχεία τα οποία όμως ήταν αόριστα. Αυτό που κατάφεραν οι άνδρες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ήταν να τον προσεγγίσουν με τέτοιο τρόπο, υποδιόμενοι και εκείνοι οι σατανιστές, έτσι ώστε να τους ανοιχτεί. Όταν λοιπόν ερωτήθη ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία, αφού μας λες τόσα για τον Σατανά, που εσύ έχεις κάνει για αυτό, ήταν η ομολογία του. Η ομολογία που είπε. Έγραψε ότι έχει σκοτώσει άνθρωπο. Αυτό παθαίνουμε. Ήταν η ομολογία ότι έχει σκοτώσει μία άστεγη για χάρη ως θυσία στον Σατανά. Εκεί λοιπόν αμέσως οι αστυνομικοί, αφού έχουν το προφίλ του και αφού μιλάνε μαζί του, κανονίζουν συνάντηση. Συλλαμβάνεται, έχουν βέβαια και το DNA του από την αρχή της έρευνας που βρέθηκε στην πέτρα
με την οποία δολοφόνησε, πολιτοποίησε το κεφάλι της άτυχης γυναίκας και στο παγκάκι φυσικά, όπου είχε γράψει τα 36 για τον Άπατο Σταυρό. Οπότε κάπου εκεί συνελήφθη και ευτυχώς, γιατί στις 21 του μήνα, εν ώψη του θερινού ηλιοστασίου, υποστήριξε ο ίδιος τους αστυνομικούς πως τα έκανε και δεύτερη ανθρωποθυσία. Και τον προλάβατε, κύριε Μαυροϊδάκο, πριν σκοτώσει και δεύτερο άνθρωπο, ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα το έκανε. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι λειτουργήσε εν όλες οι υπηρεσίες άψογα. Από τους άνδρες της ομάδας βίας που φτάσαν οι πρώτοι στο σημείο εκείνη τη μέρα, ασφάλισαν το χώρο, βρήκαν τα πρώτα στοιχεία του εγκλήματος, ψάξανε σε κάδους, βρήκανε την πέτρα ώστε να συλλέξουν μετά οι επόμενοι συνάδελφοι από το ανθρωποκτονιών, να κάνουν μια πάρα πολύ καλή έρευνα. Και μετά δεν ήταν δύσκολο, μέσω της πολύ καλής υπηρεσίας που έχει η αστυνομία, όπως γνωρίζετε, της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, να σαρώσουν το διαδίκτυο και να μπορέσουν να φτάσουν άμεσα, πριν έχουμε το πιο σημαντικό, μια δεύτερη εγκληματική ενέργεια, μια ανθρωποθυσία κατά των ίδιων, το οποίο, όπως ξέρετε, αν δεν συλλέξει τα πρώτα στοιχεία στην αστυνομία, είναι που χάνεται η υπόθεση. Και το σημαντικό είναι ότι όλες οι υπηρεσίες, για να λέμε αυτό και κανένα καλό λόγο για την αστυνομία, γιατί τελευταία, όπως ακούτε, δεν υπάρχουν πολύ καλοί κριτικοί. Λέμε ό,τι συμβαίνει, κύριε Μαυροϊδάκη. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Βλέπετε ότι λειτουργήσαν όλα άψογα και καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτή τη σύλληψη αυτού του δράστη, πριν φτάσουμε σε στιγμές που δυστυχώς, αν θυμάστε όλοι το 92, θυμάστε όλοι Δημητροκάλη και τους άλλους. Ξανάρθανε τέτοιες μνήμες, ήρθαν πάλι. Να σας ρωτήσω κάτι. Σας είχε απασχολήσει τους συναδέλφους σας για άλλες υποθέσεις ο δράστης? Από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ σας και από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι, ότι ήταν χρήστης ουσιών. Τους βρήκανε πάνω του κάποιες ουσίες, που αυτό μπορεί να έχει και κάποια άλλα μικροαδικήματα. Κύριε Παπαϊωάννου. Κοιτάξτε, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε με νυφαλιότητα φαινόμενα τέτοια. Καταρχήν, δεν γνωρίζουμε τις ειδικές συνθήκες ούτε της προσωπικότητας του δράστη, ούτε το τι παρελθόν έχει. Όμως, γενικά μιλώντας, είναι καλό να έχουμε κατά νου ότι δεν υπάρχει τίποτα αγωητευτικό ή ενδιαφέρον γύρω από μια ιδεχθή ανθρωποκτονία. Πρόκειται για μια ανθρωποκτονία και όλα τα περιραίοντα και γιατί το έκανε κτλ. Είναι πολύ δευτερεύοντα κατά τον νόμο. Και επειδή μιλάμε. Σαν φαινόμενο. Ναι. Ξέρουμε το ότι στην Ελλάδα δεν είναι καινούριο, έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Το ζητούμενό μας είναι αν είναι ποσοτικός ενδιαφέρον και αν είναι ποιοτικός ενδιαφέρον. Ποσοτικός ενδιαφέρον στην Ελλάδα δεν είναι. Είναι ένα είδος ακραίας εγκληματικότητας η οποία δεν είναι σημαντική. Μας θύμισε ο κύριος Μαυροϊδάκος πότε την είχαμε ξανασυναντήσει. Ναι, γυτνιάζει πριν από 20 χρόνια, έτσι. Mm. Γυτνιάζει βέβαια με την νεανική εγκληματικότητα, τη σκληρή εγκληματικότητα, με την άλογη βία που παρουσιάζεται γενικά στην κοινωνία, αυξημένη. Πάντως, εδώ θέλω να βάλω και μία παράμετρο. Επειδή μιλάμε συνέχεια για τον κατηγορούμενο, το δράστη, κατ' ομολογία του, και δεν μιλάμε για το θύμα. Το βασικότερο είναι αυτό που λέτε. Γιατί πρόκειται για μία 40χρονη γυναίκα, άστεγη, που έψαχνε να βρει κατάλημα σε ένα παγκάκι. Και να σας πω κάτι. Κατά την προσωπική μου άποψη, χωρίς να ξέρω τα στοιχεία της ανάκρισης, απολογίες κτλ. Λέει ο νεαρός ότι του έδωσε εντολή ο φόρος και ότι εκείνη τη στιγμή είδε τη γυναίκα την αβοήθητη, την άστεγη. Και ήταν και ο εύκολος στόχος. Δεν ξέρω αν του έλεγε ο σατανισμός του, δεν ξέρω αν του έλεγε εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να απεξαρτήσουμε αυτή τη φιλολογία. Εκείνη τη στιγμή να θυσιάσει κάποιον άνθρωπο και περνούσε κάποιο γεροδεμένο άντρα. Να απεξαρτήσουμε αυτή τη φιλολογία. Γιατί την ουσία. Η ουσία είναι το ότι δεν υπάρχει προνοιακό κράτος. Το να υπάρχει κάποιος, να υπάρχουν ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού εκτεθειμένες. Μισό λεπτό, κύριε Παπαϊωάννου. Είναι ένα θέμα σημαντικό. Μισό λεπτό, θα επιστρέψω, αλλά. Μας κάνει την τιμή και έχουμε στην γραμμή μας τον Μητροπολίτη Γλυφάδος Παύλο. Σφασμιότατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ασχολούμαστε. Κάπου σας έχω ακούσει το επώνυμό σας, Σπύρος. Μάλιστα, σεβασμιότατε. Έχετε ευγενική φωνή. Έχουμε ξαναμιλήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά τώρα βεβαίως μιλάμε για κάτι που μας έχει συγκλονίσει. Θα το έχετε πληροφορηθεί, φαντάζομαι, αυτό το έγκλημα που έγινε στην περιοχή της Γλυφάδας από ένα νεαρό άνθρωπο, ο οποίος λέει ότι ενεργούσε κατ' εντολή του ΕΟΣΦΟΡ. Ναι, αυτό έμαθα ότι το ομολόγησε στα όργανα της τάξεως. Ναι. Και είπε ότι έχει σκοπό να σκοτώσει άλλους δύο. Ναι. Για να εξευμενήσει τον Σατανά και να πλησιάσει τον Σατανά πιο κοντά. Ναι, και πρόκειται για ένα νέο παιδί και ξέρετε δηλαδή. Ενός ετών έχω ακούσει. Ναι. Αυτά τα φαινόμενα γίνονται στην Αφρική, σε ορισμένες χώρες που είχα επισκεφθεί προ πολλών ετών και είχα κάνει ιεραποστολή 10 χρόνια. Κάνανε μέσα στη θάλασσα
κύκλο οι ηθαγενείς και μετά στο τέλος πιάνανε ένα για να εξευρενήσουν τον Θεό και τον πνίγανε. Ανθρωποθυσίες. Αλλά και σε πολλές δυτικές χώρες. Δεν είναι ότι... Τώρα σκεφτείτε ότι αυτός έχει πρόγραμμα, αλλά βέβαια είναι στη φυλακή. Ναι. Δηλαδή τον έχει γίνει, από ό,τι γνωρίζω και από την θεολογία και από την ψυχολογία, ότι έχει γίνει αυτή τη στιγμή και είναι όργανο του σατανά. Τώρα... Διότι να πιάσει τώρα ένα βαρύ αντικείμενο και να το κάνει, το πολιτοποιήσει το κεφάλι της αστέγου, η οποία κακομοίρα κοιμότανε. Δηλαδή έγινε αργά, πολύ αργά τη νύχτα. Ναι. Και είναι λυπηρό και θα πρέπει να διαφωτίζουμε τα παιδιά μας όταν πλησιάζουν άνθρωποι οι οποίοι λένε άλλαν τάλλο, να μην νομίζουμε ότι πάντοτε λένε αλήθειες και σωστά πράγματα. Για κάποια νέα παιδιά μπορεί να ακούγονται και ελκυστικά όλα αυτά και να μπλέκουν έτσι σε τέτοιες ιστορίες. Μπράβο, ναι. Αλλά εμείς πρέπει να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας και σαν εκκλησία αλλά και σαν οικογένεια, ώστε τα παιδιά μας να αποφεύγουν από αυτά τα δύσκολα πράγματα και να είναι προσεκτικοί. Και τώρα αυτός βέβαια κινήθηκε από το διάβολο, γιατί έχουμε και ανθρώπους σατανοπλήκτους και τα λοιπά. Και να παρακαλέσω εγώ τους ακροατάς και εσάς προσωπικά να κάνουμε μια θερμή προσευχή το παιδί αυτό να αλλάξει και να βρει το φως που είναι ο Θεός και όχι ο διάβολος. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ό,τι άλλο με θεωρείτε, θέλετε να με ξαναρωτήσετε, ελεύθερος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε. Παρακαλώ. Λοιπόν, ελάτε κύριε Παπαγιών. Ναι, λέγαμε ότι εδώ το ζητούμενό μας δεν είναι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Το κοινωνιολογικό ζητούμενο, αν το θέλετε, είναι γιατί ένας νέος άνθρωπος, και πάλι υποσημειώνω το ότι δεν ξέρουμε τις ειδικές συνθήκες, έτσι. Ναι. Μάθαμε από το ρεπορτάζ ότι είναι χρήστης, πόσο βαρύς χρήστης, πόσο συχνός χρήστης. Ναι, δεν ξέρουμε λοιπόν, τι το όλη κοινωνιολογικό την λοιπόν υπόβαθρο είναι πώς φτάνει ένας νέος άνθρωπος να διαπράξει ένα πολύ σκληρό έγκλημα, ασχέτως το τι επικαλείται. Αυτή είναι η φωτογραφία του, την οποία είχε αναρτήσει, αν δεν κάνω λάθος, στο Facebook. Με κρυμμένα βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Το ζητούμενο, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, είναι το ότι εδώ πράγματι, και χωρίς να κάνουμε συμψηφισμούς, εδώ πράγματι οι αρχές λειτουργήσαν υποδειγματικά. Πριν από 10 χρόνια δεν θα ήταν εύκολη η εξιχνίαση ενός τέτοιου εγκλήματος, γιατί δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό αναπτυγμένο και το ειδικό τμήμα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά και ο απλός, όπως είπε και ο προλαλής σας, ο κύριος των αστυνομικών, οι πρώτοι που πήγαν στον χώρο, ναι, ήξεραν τη δουλειά τους. Κράτησαν τα στοιχεία, απομακρύνθηκε το στοιχείο από τη δημοσιότητα, ήταν πολύ βασικό αυτό και οδήγησε έτσι η συνδυασμένη ενέργεια των αρχών στην σύλληψη του δράστη. Δουλεύσαν πολύ αρμονικά όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας σε συνάρτηση μεταξύ τους και καταφέρανε να βγάλουν αυτή την υπόθεση. Κύριε Μαυροϊδάκο, μέσα από το ψάξιμο αυτής της υπόθεσης, την έρευνα αυτής της υπόθεσης, έχουν προκύψει στοιχεία που οδηγούν την αστυνομία στο συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα έτσι, θέματα ανοιχτά? Από ό,τι γνωρίζω και από την ομολογία του κατηγορουμένου. Ή σε αυτή την περίπτωση να είχε κάποιον που να ενεργούσε μαζί ή κάποια παρακλάδια που πιθανόν να προετοίμαζαν κάποια ανάλογα πράγματα. Θα μου επιτρέψει, επειδή διεξάγεται η έρευνα ακόμη, να μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι απετράπει και σύμφωνα με την ομολογία του κάποια άλλη πράξη που ήθελε να κάνει, που σίγουρα θα έψαχνε ένα άλλο αβοήθητο θύμα, κατά την άποψή μου. Και κατά την δική μου άποψη, κύριε Μαυροϊδάκου. Δεν θα έναν σωματώδη άνθρωπο εκεί, είναι γεγονός ότι θα έψαχνε κάποιο άλλο αβοήθητο θύμα, είτε ήταν κάποιος μετανάστης εκεί, είτε κάποια, σαν την κυρία εδώ, η οποία έχασε τη ζωή της τόσο άδικα, και αυτό είναι το σημαντικό, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Και βλέπουμε ότι θα είχαμε ένα αποτέλεσμα και κατάφεραν η ελληνική αστυνομία να καταφέρει να τα αποτρέψει. Αυτό είναι το σημαντικό που ενδιαφέρει. Μιχάλη, σου προκύπτει σένα από το ρεπορτάζ εμπλοκή και άλλων ή άλλων? Για την ώρα, Σπύρο, δεν προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο. Το μόνο σίγουρο είναι πως και να υπάρχει μια τέτοια πληροφορία δεν θα την μάθουμε, καθώς οι αστυνομικοί έχουν σε πλήρη εξέλιξη έρευνα και προσπαθούν τώρα να φτάσουν σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Αν είναι έτσι, τότε έχει δίκιο ο κύριος Μαυροϊδάκος. Καλώς να μην το μάθουμε. Αυτό ακριβώς. Οπότε δεν μας έχει δοθεί. Πάντως για την ώρα δεν έχει προκύψει ότι είχε κάποιον συνεργό ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος το προέτρεπε να κάνει συγκεκριμένη ενέργεια. Άλλωστε, όπως υποστήριξε ο ίδιος μιλώντας, είναι πως πρόθεσή μου ήταν να εκπληρώσω, είπε, μια συγκεκριμένη σατανιστική λειτουργία που απαιτεί την δολοφονία ώστε να επιβεβαιώσω έμπρακτα την υποταγή μου στο διάβολο. Έδωσα το αίμα μου, είπε, και ο διάβολος μου έδειξε το θύμα.
Και ακούγοντας αυτά τα λόγια, κύριε Παπαϊωάννου, συμφωνώ ότι δεν ξέρουμε σε όλη του την έκταση στο θέμα, ούτε ξέρουμε το παρελθόν του δράστη, ούτε τις συνθήκες, ούτε τίποτα. Αλλά ακούγοντας αυτά τα λόγια που είπε στους αστυνομικούς, μπορούμε έτσι να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, μπορούμε σίγουρα να σκεφτούμε το ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά σήμερα ή τα τελευταία 15 χρόνια από ό,τι ήταν παλαιότερα, όπου αυτού του είδους η εκμάθηση βίαιων και ακραίων συμπεριφορών, έστω και με μανδύα της οποιασδήποτε ιδεοληψίας, ήταν προϊόν παρέας. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει, έχει μεταβληθεί αρκετά. Μπαίνει κανείς στο διαδίκτυο, βρίσκει ό,τι ακρότητα και ό,τι ιδιομορφία μπορεί να φανταστεί κανείς. Οργανώνεται πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα και δεν χρειάζεται οργάνωση με την έννοια του όρου της σύμπραξης άλλων προσώπων. Αν έχει κανείς τις υποδοχές του χαρακτήρα του ώστε να βρίσκει εκτόνωση ή τρόπο έκφρασης μέσα από τέτοιες περιθωριακές και εγκληματικές συμπεριφορές, είναι εύκολο να το κάνει σήμερα. Αυτό είναι μια συνιστόσα της εγκληματογένεσης, το διαδίκτυο και το τι μπορείς να βρεις μέσα σε αυτό. Ευτυχώς έχουμε τις κατάλληλες αρχές και τα κατάλληλα εργαλεία οι αρχές για να μπορούν να ανιχνεύουν τις συμπεριφορές αυτές. Υπάρχει πεδίο αυτή τη στιγμή μέσα στο διαδίκτυο που οργανώνονται, μπορεί να οργανώνονται τέτοιου είδους ομάδες με τέτοιες προθέσεις? Αυτό τώρα το γνωρίζουν όλοι όσοι κάνουν τις σχετικές έρευνες, έτσι δεν είναι? Να είστε σίγουροι όμως και χωρίς μεγάλη έρευνα, αν θέλετε να παρέμβω, επειδή για λόγους του ρεπορτάζ χρειάστηκε να ψάξω μερικές από τις σελίδες, είναι πάρα πολύ εύκολο βάζοντας απλές λέξεις συνδέσμους. Σε βγάζουν είτε στο Facebook, σε διάφορα τέτοια group, είτε σε forum, αν ψάξει κάποιο στο διαδίκτυο, όπου μπαίνεις μέσα και μαθαίνεις διάφορα, μαθαίνεις βέβαια εισαγωγικά αυτά που κάποιοι θέλουν να σου διδάξουν και αναλόγως βέβαια με το τι παραπάνω ψάχνεις, όσο προχωράς και ανεβαίνεις στη διαβάθμιση αυτών των site, τόσο βαθύτερα μπαίνεις σε αυτά τα κυκλώματα. Ακόμη και μέσω διαδικτύου είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί κάποιος, και ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, αναζητώντας το μεταφυσικό, το παραφυσικό, κάνοντας μία έρευνα στην ουσία στα τυφλά. Και υπάρχουν και συνάδελφοι, να μου επιτρέψεις, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, που νυχθημερών είναι όμως από κοντά και αποτρέπουν και άλλες ενέργειες. Να μην ξεχνάμε όπως πρόσφατα μία απόπειρα αυτοκτονίας. 116 έχουν αποτρέψει φέτος οι συνάδελφοί σας στη δίωξη, για δείγμα της πόσο καλής δουλειάς κάνουν. Βέβαια. Η επόμενη δολοφονία πότε θα γινόταν, πότε σχεδίαζε να την κάνει? Ήταν 21 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του θερινού ηλιοστασίου. Σε λίγες ημέρες. Τώρα πρέπει να γνωρίζει κανείς πράγματα για το συγκεκριμένο χώρο, για να καταλάβει γιατί τη συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό που μπορώ να σας βοηθήσω, Σπύρο, είναι γιατί έκανε την δολοφονία τη συγκεκριμένη ημέρα τότε, στις 19 του μήνα. Ήταν επειδή οι χριστιανοί έχουμε την ανάσταση του Πάσχα, την ανάσταση του Πάσχα, την ανάσταση του Κυρίου. Εκείνοι έχουν την κάθοδο, από ό,τι έμαθα, του Σατανά στην κόλαση. Κάτι αντίστοιχο. Είναι αντικατοπτρισμός της δικής μας θρησκείας με τον σατανισμό. Ότι είναι καλό για μας, το έχουν και εκείνοι, όσο το πιστεύουν αυτό, στο αρνητικό τους. Και ένα ερώτημα είναι, κύριε Μαυροϊδάκο, αλλά ποιος μπορεί να το απαντήσει τώρα. Πώς το βράδυ της Ανάστασης δεν έγινε, Μιχάλη, η δολοφονία? Ανήμερα. Ναι. Πώς ένα τέτοιο κεντρικό σημείο είναι? Αυτό δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι κεντρικό. Πώς ένα κεντρικό σημείο, ένας άνθρωπος πιάνει μία πέτρα και σκοτώνει την άστεγη? Είναι λίγο απόμερα εκεί, αν δείτε στα πλάνα σας. Είναι στο παρκάκι το οποίο έχει πυκνή φιλοσιά, αλλά είναι και ανήμερα, οποία δεν έχει πολύ κίνηση, στο κεντρικότατο σημείο της Γλυφάδας. Μα γι' αυτό, επειδή είναι σε κεντρικό σημείο, είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Είναι πολλές φορές αυτό. Και μέρες Ανάστασης, κοντά σε εκκλησία, δηλαδή. Είναι δυστυχώς η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας, που δυστυχώς δεν κοιτάζει ο διπλανός μας. Δηλαδή, τι παθαίνει ο συνδιπόρος αυτός που περπατάει δίπλα του και πέσει. Πολύ δύσκολα πλέον, δυστυχώς, και βλέπουμε και εμείς από την εμπειρία μας, ότι κάποιος απέναντι τον βοηθήσει. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Σπύρο, η δολοφονία έγινε 3 με 4 τα ξημερώματα, όταν ο 20χρονος πλησίασε τη συγκεκριμένη γυναίκα. Εκείνη κοιμόταν. Της κατάφερε με κάποια χτυπήματα με την πέτρα στο κεφάλι. Γυναίκα, και επειδή, την τράβηξε πίσω από δέντρα. Επειδή μιλάμε συνεχώς για αυτόν, για τη γυναίκα έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αυτή η γυναίκα αντιμετώπιζε τα δικά της προβλήματα, όπως μας είπαν οι κάτοικοι. Θέλω να πω ότι ήταν χρόνια από ό,τι μου είπαν, ήταν χρόνια. Τουλάχιστον 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, αυτό μου είπαν οι κάτοικοι της περιοχής. Ήταν εκεί, πάρε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δεν ενοχλούσε κάποιον. 15 χρόνια σε αυτή την περιοχή. Στο ίδιο το παγκάκι. Yeah. Δηλαδή, αν ήταν 41, από 25 χρονών αυτή η κοπέλα προσπαθούσε να βρει κατάλημα στην περιοχή. Χάθηκε μια ανήμπορη ανθρώπινη ψυχή, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Τον κύριο Παπαϊωάννου, τον κύριο Μαυροϊδάκου. Σας ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό απόγευμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Και εκεί έχουμε σήμερα πολλά θέματα ανοιχτά, πολλές συγκρούσεις.
Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα, τι έχει γίνει από το πρωί και το πιο νοπό επεισόδιο σε αυτή την κόντρα κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι οξυρός στα δικαστήρια. Είναι οξυρός στα δικαστήρια και δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν ως μάρτυρες υπεράσπισης. Ο Σάββας Ξηρός ζητάει να εκτίσει με την ποινή του, αλλά στο σπίτι του, επειδή αντιμετωπίζει, και αυτό είναι γεγονός, σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Δημήτρης Ολάπας είναι στα δικαστήρια Πειραιά. Θα μας ενημερώσει λίγο για το τι έγινε, ώστε μετά να το συζητήσουμε. Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, Σπύρο, 9.30 περίπου το πρωί έφτασε εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά ο Σάββας Ξηρός, συνοδευόμενος από άνδρες αντιτρομοκρατικής. Ανέβηκε επάνω στο δικαστικό μέγαρο, όπου το αίτημα, όπως είπες και εσύ, ήταν να έχει κατοίκον νοσηλεία, επί της ουσίας να διακοπεί η έκτηση της ποινής του. Ο συνήγορός του ήταν εδώ ο κύριος Φυτράκης, ήταν η σύζυγός του Αλήθεια Ρομέρο. Η Αλήθεια Ρομέρο. Και ήταν και οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κατριβάνου και ο κύριος Κουράκης. Ο κύριος Φυτράκης μας έκανε την ακόλουθη δήλωση. Θεωρεί ότι με το 93% αναπηρία που έχει ο Σάββας Ξηρός και εκτός από την ολική τύφλωση και κόφωση, σκλήρυνση κατά πλάκας η οποία ταλαιπωρεί και οι συνθήκες στο νοσοκομείο φυλακών Κορυδάλλου. Ότι πρέπει να πάει σπίτι του για να εκτίσει σε περιορισμό το υπόλοιπο της ποινής. Οι βουλευτές τοποθετήθηκαν σε αυτό. Τοποθετήθηκαν σε αυτό οι βουλευτές και η κεντρική ιδέα ήταν η εξής. Η πολιτεία, το κράτος μπορεί να τιμωρεί, ωστόσο δεν έχει κανένα δικαίωμα, δεν μπορεί να εκδικείται. Είπε ο κύριος Κουράκης χαρακτηριστικά ότι για οποιονδήποτε και αν ήταν, το ρωτήσαμε πώς εκκρίνει το γεγονός ότι αμέσως μετά θα αρχίσει να δημιουργείται ένα θέμα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση πηγαίνει συνήγορος σε άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τρομοκρατία. Είπε ότι εμείς πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε άτομο και αν ήταν. Στη θέση του Ξηρού, εμείς θα πηγαίναμε προκειμένου να στηρίξουμε το αίτημά του για κατοίκον νοσηλεία. Άλυτα. Στο ίδιο μήκος κίνηματος και η κυρία Κατριβάνου. Και η κυρία Κατριβάνου, που ελπίζω να την έχουμε σε λίγο κοντά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Και να καλωσορίσω τον Τάκη Χατζή. Καλώς ήρθες, Τάκη. Ο Θοδωρής Μιχόπουλος. Καλησπέρα. Άρης Πορτοσάλτε, Έλλη Τριανταφύλου και Βαγγέλης Γιακουμής. Καλώς ήρθατε. Τάκη, γιατί είναι κακό δύο βουλευτές να εμφανίζονται ως μάρτυρες σε μια υπόθεση? Σε υπόθεση, έστω και αν είναι αυτός ο Σάββας Ξηρός. Εγώ θα την αντιστρέψω την ερώτηση. Θα ήταν, ας πούμε, θεμητό για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνανε σε μια αντίστοιχη περίπτωση στους εγκλήστους στον Κορυδαλό βουλευτές και αρχηγό της Χρυσής Αυγής? Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν καμία δουλειά οι άνθρωποι του Κοινοβουλίου να εμπλέκονται στη δικαιοσύνη, να την αφήσουν να κάνει τη δουλειά της. Είναι ένα ανθρώπινο ζήτημα και εγώ το καταλαβαίνω έτσι. Η περίπτωση βλαβή του Σάββα Ξηρός. Δεν μπλέχτηκαν σε καμία δικαιοσύνη, κύριε Χατζή. Ποιος είναι? Πήγανε μάρτυρας. Ο Μιχόπλος, ο Θόδωρος είμαι. Δεν μπλέχτηκαν σε αποφάσεις δικαστηρίου. Πήγανε μάρτυρες. Τι υπερασπίζεσαι τώρα, ότι δηλαδή. Και το δικαίωμα του κάθε βουλευτή. Το δικαίωμα του κάθε βουλευτή να πηγαίνει να υπερασπίζεται τον τρομοκράτη 17 Νοεμβρίου. Να πηγαίνει, αυτό δεν υπερασπίστηκαν κανένα τρομοκράτη. Αυτό λε στην κοινωνία. Μην διαστρεβλώνετε τα πράγματα. Μην διαστρεβλώνετε τα πράγματα. Εσύ τα διαστρεβλώνεις. Γιατί όταν λες ότι πήγανε τάχα. Να ακούς κιόλας. Είπες κάτι. Δεν διαστρεβλώνεις. Δεν πήγανε σε μάρτυρα. Όχι, κάνεις λάθος, κύριε. Διότι ο βουλευτής, όταν πηγαίνει εκεί, ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου, ο βουλευτής, έχει άλλη βαρύτητα, Θοδωρέ μου, από έναν απλό πολίτη που πάει να καταθέσει. Είναι άλλο ο εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, έχουν εκλεγεί από όλα τα κόμματα. Να μην τα ισοπεδώνεις όλα. Για να ξύπνα από το όνειρο αυτό και πάμε στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Εσύ έχεις ξυπνήσει. Έλα, εσύ να ξυπνήσεις. Πάμε τώρα λοιπόν. Να πούμε και την πραγματικότητα. Να πούμε και την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Όπως θες εσύ, αντισχεδιά την πραγματικότητα. Οι βουλευτές. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει κράτος. Δεν το κάνει το καλοκαιρινό το κράτος. Οι βουλευτές οφείλουν από όλα τα κόμματα να προσπαθούν να τηρούνται οι δημοκρατικοί θεσμοί. Όπου σας συμφέρει αυτό. Όπου σας συμφέρει. Όπου σας συμφέρει να τηρούνται. Όμω δεν σφαίρει να μην τηρούνται. Δεν ο Μπαλτάκο σα μαράνε. Δεν άκουσα το. Καλά, εσύ σε επεινάει ο Μπαλτάκο. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Εσύ, εσύ, εμένα δεν με πονάει ο Μπαλτάκο. Εγώ είμαι φασίστα, το δωρε. Μην τα λε αυτά τώρα. Εσύ βάζει τώρα αυτό με του φασίστε. Όχι εσύ που φαγωθήκατε με τον Μπαλτάκο και τον Μπαλτάκο. Εσύ πήγανε τώρα οι βουλευτέ πάνε στο δικαστήριο που έχει στείλει τον Ξηρό. Θα μα τρελάνει τώρα. Έχει ενοχέ. Πόσο θε να μα τρελάνει, ραδιάτικα. Έχει ενοχέ. Λοιπόν, σε παρακαλώ τώρα. Πώς γυρίσαμε τώρα σε Μπαλτάκο? Πάντως, όχι, άλλο λέω. Σπύρο, μιλώ το εξής. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με διάκοψε ο κύριος, είπε, λέει, πάει, πρέπει να υπερασπιστεί 17 Νοέμβρη. Πρόσεξε.
Δεν πάει να υπερασπιστεί. Δεν πήγε να υπερασπιστεί έγκλημα όμως. Δεν πήγε να υπερασπιστεί έγκλημα. Να μιλήσεις, αλλά πήγαινε πριν. Όχι τώρα, δεν μιλάω για τώρα. Τάκη, να δούμε τι ακριβώς πήγε να υπερασπιστεί. Δεν μιλάω για σήμερα. Έχουμε την κυρία Κατριβάνου. Δεν μιλάω για σήμερα, παραξηγήθηκε. Να μας πει τι ακριβώς. Στις παλαιότερες δίκες πήγανε και τους υπερασπιστήκανε. Άλλους, όχι τον ξηρό. Σήμερα πάνε στο δικαστήριο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να αποφυλακιστεί ο ξηρός γιατί έχει πρόβλημα. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο ζήτημα που πρέπει να το δει η δικαιοσύνη σωστά. Αυτή είναι η γνώμη. Άρα το λάθος που είναι. Ότι οι βουλευτές και ειδικά οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι κατά την κρίση μου οι κατάλληλοι να πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά στο δικαστήριο. Δεν είναι. Κυρία Κατριβάνου, αυτή είναι η γνώμη μου. Γεια σας. Μπορεί να θέλουν να πάνε που θέλουν. Είναι ή δεν είναι η δουλειά σας. Να σας πω, επειδή εγώ είμαι στο τηλέφωνο και δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Έλατε. Λοιπόν, εμείς πήγαμε σήμερα, πήγα εγώ και ο Τάσος ο Κουράκης σήμερα στο δικαστήριο με την ιδιότητά μας ως βουλευτές που συμμετέχουμε στην Επιτροπή Σοφρονιστικών Υποθέσεων της Βουλής. Με αυτή μας την ιδιότητα πήγαμε και επειδή επανειλημμένα έχουμε και οι δύο πάει σε επισκέψεις στο νοσοκομείο φυλακών Κορυδαλλού. Λοιπόν, επειδή αυτός ο άνθρωπος, επειδή ο ξηρός σήμερα έχει 93% αναπηρία σύμφωνα με νομάτευση του ΙΚΑ, επειδή έχει ολική τύφλωση, επειδή έχει βαρύτατη προβλήματα ακοής και χιλιάδες άλλα νοσήματα, και επειδή μετά τις συνεχείς επισκέψεις μας στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού έχουμε δει ότι αυτό δεν είναι νοσοκομείο, το έχει βγάλει και όλος ο διεθνής τύπος και όλες οι εφημερίδες εδώ και η Επίτροπος, η Ευρωπαία έχει κάνει παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή δεν έχει καμία υποδομή για μια απλή αρρώστια ακόμα, όχι για αυτό το πολύ σύνθετο πράγμα που έχει ο ξηρός, έτσι, ανήκει στο βλάβι αυτή τη στιγμή. Πολιτικά, κυρία Κατριβάνου, τι συμβολίζει. Να ρωτήσω κάτι. Θα σας παρακαλούσω, επειδή δεν σας βλέπω. Ελάτε, μόνο σύντομα, γιατί υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλά ερωτήματα. Πήγαμε λοιπόν με αυτή την ιδιότητα, έχοντας αντίληψη πώς είναι το νοσοκομείο, έχοντας αντίληψη ότι εκεί ένας άνθρωπος που έχει την κατάσταση είναι σαν το πεθάνει, να σας το πω έτσι απλά, θα πεθάνει. Μπήκε με 68% αναπηρία και είναι τώρα... Μας το είπατε, κυρία Κατριβάνου. Το ίδιο για οποιονδήποτε άλλο κρατούμενο. Και με αυτή μας, σαν βουλευτές που ανήκουμε στην Επιτροπή... Έχετε κάνει, κυρία Κατριβάνου, ανάλογες παραστάσεις... Γιατί θεωρούμε ότι η πρόταση είναι να γίνει κατοίκον νοσηλεία. Ναι. Όχι αποφυλάκηση, κατοίκον νοσηλεία είναι. Με όλη τη φρούρηση που έχει αυτό το έτερον να πάτε και στον κύριο Λαβρεντιάδη, που δεν μπορεί να ζήσει. Να ρωτήσω και κάτσε, κύριε Άρη, μισό λεπτό να ρωτήσω και εγώ. Κυρία Κατριβάνου, πρέπει όμως να μας ακούσετε. Ακούσαμε την ομιλία. Έχετε κάνει ανάλογες παραστάσεις παράστασης για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα ως μέλη της Επιτροπής αυτής με αυτή σας την ιδιότητα. Έχετε πάει και σε άλλους κρατουμένους που έχουν πιθανότατα ανάλογα προβλήματα έχουμε για να τους συμπαρασταθείτε. Έχουμε κάνει ερωτήσεις στη Βουλή για πολλούς. Ονομαστικά για ποιους, κυρία Κατριβάνου, έχει σημασία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Για ποιους, ονομαστικά για ποιους. Έχουμε κάνει τροπολογίες, έχουμε κάνει... Ο Τάκης, κυρία Κατριβάνου, ο Τάκης ο Χατζής θέλει να ρωτήσει κάτι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας κρατούμενος Λαβρεντιάδης. Είναι κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα. Τον είδαμε. Αυτός λοιπόν θα κάνετε το ίδιο για αυτόν, για την περίπτωση του κυρίου Λαβρεντιάδη. Θα πάτε στο δικαστήριο, θα πάτε στη Βουλή να ζητήσετε. Επειδή από σήμερα μπαίνει στην Επιτροπή για τις υψίστες ασφαλείας νομοσχέδιο, νομίζω ότι εκεί υπάρχει τροπολογία που λέει όσοι είναι υπόδικοι με 80% θα βγουν, 80% αναπηρία, και ότι αυτό καλύπτει και τον κύριο Λαβρεντιάδη. Έχει διαφορά, κυρία Κατριβάνου, για ανθρωπιστικούς λόγους. Εγώ δηλαδή δεν θα είχα πρόβλημα για αντίστοιχη περίπτωση σαν γυναίκα βιαστή να πω ότι θα έπρεπε να βγει με 93% αναπηρία. Όσο απεχθές μου είναι ο βιασμός. Έχετε πάει μαζί με τον κύριο Κουράκη και σε άλλες περιπτώσεις σε δικαστήρια ως μάρτυρες υπεράσπισης για να συμβεί το κάτι αντίστοιχο? Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, είμαι καινούρια βουλευτής, ως μάρτυρας υπεράσπισης για κάτι αντίστοιχο, όχι, αλλά σας λέω... Οπότε η πρώτη, η πρώτη φορά ήταν για το Σάβα Ξηρό. Ακούστε με μια στιγμή, σας λέω ότι έχουμε κάνει 4 επισκέψεις στις φυλακές, ότι έχουμε πάρει ονόματα ασθενών, ότι έχουμε δώσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι έχουμε κάνει... Ποιοι άλλοι είναι αυτοί, κυρία Κατριβάνου, ποιοι είναι οι άλλοι οι οποίοι χρειάζονται
αν θέλετε, την δική σας συμπαράσταση ως Επιτροπή της Βουλής. Ποιοι άλλοι φυλακιστέντες είναι? Τι λέτε? Ποιοι άλλοι φυλακιστέντες είναι αυτούς που είδατε εσείς, οι οποίοι χρήζουν τη δική σας βοήθεια ως Επιτροπή της Βουλής? Έχουμε, ας πούμε, καταγράψει ονόματα ανθρώπων που είναι 80-92 χρονών, ανθρώπων που έχουν ξεχάσει γιατί βρίσκονται στο νοσοκομείο των φυλακών και ανθρώπων που επιβαρύνεται η κατάστασή τους καθημερινά με το που βρίσκονται σε αυτό το Άρα η δική σας σήμερα συμμετοχή εκεί για τον κύριο Ξηρό ήταν καθαρά για ανθρωπιστικούς λόγους? Ήταν καθαρά γιατί θεωρούμε ότι το αγαθό της υγείας ψυχικής και σωματικής είναι πάνω από όλα. Τώρα όμως, κυρία Κατριβάνου, επειδή είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κατριβάνου, αντιλαμβάνεστε τώρα πώς έχει βγει η κυβέρνηση απέναντι και λέει: Να, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζονται τρομοκράτες. Ναι. Αυτό λέμε. Βέβαια, υπάρχουν και πολιτικοί άλλοι που έχουν πάει στα δικαστήρια και νομικά υπερασπίζονται εταιρείες που έχουν κάνει οικονομικά εγκλήματα. Βέβαια, από την άλλη σπίρο, έτσι. Που η υγεία του και η ζωή του κινδυνεύει, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπερασπιζόμαστε μόνο ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Θεωρούμε ότι υπερασπιζόμαστε ένα κράτος δικαίου. Και αυτό το κράτος δικαίου λέει ότι ο σοφρονισμός δεν ενέχει την εξόντωση του ανθρώπου. Εντάξει, όμως δεν θα κάνατε το ίδιο για τον Τερτιλή, φαντάζομαι, είτε για τον Πατακόση. Εγώ θα σας, εμείς λέμε ότι ο καθένας που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση πρέπει να βγει. Ο Πατακός είναι ήδη έξω για τους ίδιους λόγους. Δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Θόδωρο, για να κάνει τη δουλειά. Είναι έξω ο Πατακός για τους ίδιους λόγους. Πάντως να πούμε κάτι. Δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Έλα, Θόδωρο. Ότι το αν θα είναι ο Ξηρός έχει 93% ή 80% ή πόσο λέει ο νόμος. Δεν θα το αποφασίσει ο Τάκης, ούτε εγώ ούτε κανένας. Μα δεν παίρνουμε αποφασίζουν μισό λεπτό. Αυτό το αποφασίζουν οι γνωματεύσεις του ΙΚΑ που λέει ότι έχει 93% αναπηρία, ότι δεν μπορεί να κινηθεί και όλα αυτά. Να δώσουμε κι άλλο ένα στοιχείο. Έχουμε καταδικαστεί σαν χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για απάνθρωπη... Απάνθρωπη συμπεριφορά. Ναι, εγώ απάνθρωπη είναι, συμπεριφορά είναι και δεν έχει γίνει στην τίποτα έκτοτε για να αλλάξει τους μπάτερ Μάιχοφ, τους βάλα στα λευκά κελιά και τους εκτελέσαμε. Καλά, εσύ ονειρεύεσαι λευκά κελιά τώρα, εντάξει. Ναι, εσύ, για την Γερμανία, λέω ρε Χριστιανέ, μου άκουγε. Ναι. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις στο παρελθόν να βγει ο Ξηρός και να μείνει στο νοσοκομείο 5 μήνες και ένα μήνα κλπ. Ναι, ναι. Τελειώνει αυτή η ιστορία στις 2-3 μέρες, διότι μετά από... υπάρχει αστυνομία που παρεμβαίνει και τον παίρνει. Κυρία Κατριβάνου, λοιπόν, κυρία Κατριβάνου, μισό λεπτό για να μπορέσετε να απαντήσετε και στα ερωτήματα. Το ερώτημα είναι το εξής, κυρία Κατριβάνου. Βεβαίως, για ανθρωπιστικούς λόγους, κάνατε αυτό που έλεγε η συνείδησή σας να κάνετε. Εγώ θέλω να κάνω ένα άλλο ερώτημα. Όταν πάτε για κάποιον κρατούμενο να κάνετε αυτή την κίνηση, αυτή την ενέργεια αλληλεγγύης, δεν παίζει ρόλο για σας γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί? Δεν παίζει ρόλο τι έγκλημα έχει κάνει και γιατί η κοινωνία τον έχει βάλει στις φυλακές? Εγώ σας λέω ότι έχει καταδικαστεί γιατί έχει καταδικαστεί. Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος εξοντώνεται μέσα στη φυλακή, για μένα είναι ενάντια στο κράτος δικαίου. Και θα πήγαινα για τον οποιοδήποτε. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι εγώ συμπληρωματικό. Αλλά δεν παίζω το έγκλημα, κατάλαβα. Με δεδομένο ότι είστε και πολιτικός και οι πολιτικές επιλογές και οι πρωτοβουλίες κάτι συμβολίζουν πάντα. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι στο πρόσωπο του συγκεκριμένου ανθρώπου με το συγκεκριμένο παρελθόν επιλέξατε να εκφράσετε τη διαμαρτυρία σας ή τον αγώνα σας για να γίνει πιο δίκαιο αυτό το κράτος. Αυτό συμβολίζει κάτι και πολιτικά? Αυτό δεν συμβολίζει πέραν ότι εμείς βάζουμε πάνω από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου και το κράτος δικαίου. Αυτό συμβολίζει. Γιατί έχουμε κάνει, σας λέμε, έχουμε αντίστοιχα λειτουργήσει, όχι σε δίκες, γιατί δεν έχω παραστήσει, δεν έχει γίνει άλλη δίκη που να έχω παραστεί. Γιατί μόνο δεν που τα άλλα δεν τα μάθαμε, κυρία Κατριβάνου. Έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά όλη σα η ενέργεια. Αλλά τις άλλες ενέργειες για τους υπερήλικες ασθενείς εγκλής τους δεν τις μάθαμε. Μπείτε στο website, μπείτε στη Βουλή και θα δείτε πόσες επίκαιρες έχουμε κάνει για αυτό το θέμα, πόσες φορές το έχουμε φέρει στη Βουλή, τι διαβήματα έχουμε κάνει. Να ρωτήσω κάτι, Σπύρο, στην κυρία Κατριβάνου. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Θέλω να ρωτήσω αν αυτή την ενέργεια, η οποία έχει προκαλέσει όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση και την κόντρα, αν θέλουμε, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, αν αυτή την πρακτική σήμερα των δύο βουλευτών την ενέκρινε ή την εγκρίνουν η ηγεσία του κόμματος από το οποίο προέρχεται η κυρία Κατριβάνου. Γιατί δεν έχω δει κάποια
ανακοίνωση, τουλάχιστον επίσημα, που να λέει το ένα δηλαδή ή το άλλο. Τι να λέει, ρε. Έχει βγει μια ανακοίνωση της κυρίας Κατριβάνου, έχει βγει μια ανακοίνωση του κυρίου Κουράκη. Επίσημο του κόμματος είναι. Τι να, ο κύριε Κατριβάνου που ανήκει από... δηλαδή. Το ίδιο κόμματος το δώρε, λέω. Γιατί να μην έχει παρέμβαση, να βγάλει ανακοίνωση μια επιτροπή στο πρωινό για έναν άνθρωπο να μην εκπροσωπεί. Φαντάζομαι, κυρία Κατριβάνου, φαντάζομαι αυτό που λέτε για ανθρωπιστικού λόγου το διαχωρίζεται από το έγκλημα που έχει διαπράξει αυτό ο άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κατριβάνου. Εγώ θα πήγαινα και για βιαστή που είναι σε αντίθεση. Εντάξει, που είναι ιδιαίτερα πεχτές για μένα. Το είπε, το είπε. Έλα, τάκη. Ποια είναι η γνώμη σας, κυρία Κατριβάνου, ποια είναι η γνώμη σας για την 17 Νοέμβρη. Με δύο λέξεις, μπορείτε να μας την πείτε. Είναι ενδιαφέρον ότι με ρωτάτε αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να πρέπει εγώ να κρίνω τις 17 Νοέμβρη. Τάκη, δικιά σου με τον Πατακό ποια είναι. Ότι είναι για πέταμα ένας φασίστας που κερατά. Αυτή είναι. Ενώ το σωστό, εγώ θα σας ρώταγα, είναι σωστό ένας άνθρωπος για οποιοδήποτε έγκλημα να έχει κάνει, για οτιδήποτε έχει καταδικαστεί αυτή τη στιγμή να πεθαίνει μέσα στη φυλακή? Εγώ άλλο ρώτησα. ΣΥΡΙΖΑ επίσημα έχει κάθε απόσταση από την τρομοκρατία. Εσείς ποια είναι, δεν λέω για την τρομοκρατία γενικώς και αορίστως, εγώ ρώτησα συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη επαναστατική οργάνωση, τη 17 Νοέμβρη. Και σας λέω ποια είναι η γνώμη σας. Εγώ δεν την είπα καταρχάς τρομοκρατική, όπως δεν τους λέω και τρομοκράτες. Απάντηση δεν άκουσες. Εντάξει. Ορίστε, κυρία Κατριβάνου, δεν σας άκουσα. Έχει ξεκάθαρη θέση η ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Δεν ταυτίζεται. Ας το απαντήσει η ίδια, ρε Χριστιανέ μου. Έχουμε ξεκάθαρη θέση και έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι δεν μένετε καθόλου εσείς εκεί στην κουβέντα σας, στη συζήτηση ότι μπορεί να πεθαίνει ένας άνθρωπος για τα πιστεύω του και θα πάει το θέμα στην τρομοκρατία. Και γι' αυτό θα πρέπει σαν κράτος να τον εξοντώσουμε και να τον τιμωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είπε κανείς αυτό, κυρία μου, τώρα. 15 λεπτά συζητούμε και ακούμε την άποψή σας, την οποία δεν βρίσκω προσωπικώς και εξαιρετική. Είπε στο ύψος των περιστάσεων που λέει ότι. Μα εγκαλείτε και από πάνω. Να κάτσουμε στο ύψος των περιστάσεων όπως το θέλετε εσείς. Να το επιβάλλετε εσείς. Κυρία Κατριβάνου, 5 άνθρωποι αξιολογούμε θετικά από ό,τι μπορώ να ενημερώσω και τους συναδέλφους μου. Θετικά την ενέργειά σας και μας εγκαλείτε και την ανθρώπινη ενέργεια, έτσι. Αυτό που κάνετε το βρίσκουμε εντελώς θετικό. Ότι για ανθρωπιστικούς λόγους ένας άνθρωπος που καταδικάστηκε για εγκλήματα αποδίδοντας δικαιοσύνη εκείνος κρατώντας ένα πιστόλι. Τώρα λέτε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί γιατί είναι σε κατάσταση κακή υγεία του. Ότι όλοι, αυτό το όλοι που είπε. Το όλοι του Άρη είναι... Σαν μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, προάγοντας το μήνυμα ότι για οποιονδήποτε λόγο ο άνθρωπος είναι στη φυλακή, έχει ήδη πάρει την ποινή του, το περνάει αυτό, οφείλει η φυλακή και το κράτος δικαίου να προασπίζεται την ψυχική και σωματική υγεία. Να το κάνετε για όλους αυτό. Για όλο τον κόσμο το κάνει. Και η ανακοίνωση της κυρίας Κατριβάνου, συγγνώμη κυρία Κατριβάνου. Διαβασμένος ήρθε ο Θόδωρος. Θα λέει το ίδιο ασφαλώς θα πράταμε και θα καταθέταμε. Και για κάποιον κρατούμενο. Δεν είπα Λαβρεντιάδη εγώ. Δεν ακούω τον κύριο Λαβρεντιάδη. Τα είπε. Το περάσαμε όμως. Δεν το περάσαμε. Μισό λεπτό να ακούσετε. Δεν ακούτε. Είναι συγκεκριμένο. Δεν το περάσαμε. Απάντησε. Και απάντησε. Μια σειρά οικονομικών εγκλημάτων. Απάντησε και δεν ακούσατε. Απάντησε ότι μπαίνει σε τροπολογία. Εμείς τον είδαμε περνώντας από το κελί του. Τον είδαμε σε μια κατάσταση να μην μπορεί να κινηθεί, να είναι ένα. Άρα περιμένουμε ανακοίνωση και για τον κύριο Λαβρεντιάδη, κυρία Κατριβάνου. Οποιονδήποτε λοιπόν είναι σε αυτή την κατάσταση. Όχι οποιοδήποτε. Έχει κάνει ήδη αίτηση. Είχε κάνει αίτηση. Η κυρία Κατριβάνου θα γράψει ανακοίνωση. Μισό λεπτό, Θόδωρε. Να κάνουμε και μια ερώτηση. Έχει κάνει την ανακοίνωση. Δεν την ακούτε, δεν περιμένετε να την ακούσετε. Όχι, όχι, άλλο λέω. Επιτρέψτε μου να το ρωτήσω τουλάχιστον. Η ανακοίνωση θα περιλαμβάνει το όνομα Λαβρεντιάδη. Η ανακοίνωση δεν θα περιλαμβάνει το όνομα Λαβρεντιάδη. Θα στηρίξουμε την οποιαδήποτε ενέργεια που σου γιατί δεν θα περιλαμβάνει το όνομα Λαβρεντιάδη. Και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους που δεν έχουν τη διασημότητα του Λαβρεντιάδη. Κυρία Κατριβάνου, γιατί δεν θα περιλαμβάνει το όνομα Λαβρεντιάδη. Και δεν υπάρχει κανείς να τους υπερασπιστεί, που όμως είναι ανίκανοι. Κυρία Κατριβάνου, το κατανοούμε αυτό. Να εξυπηρετηθούν μέσα στη φυλακή. Το κατανοούμε. Ερωτώ το εξής. Και αργοπεθαίνουν είτε στη φυλακή, είτε στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρεται το όνομα του κυρίου Ξηρού, ο οποίος είναι σε αυτήν την κατάσταση υγείας. Γιατί δεν αναφέρεται και ο κύριος Λαβρεντιάδης, ο οποίος είναι έγκλειστος, προφυλακισμένος για οικονομικά εγκλήματα, γιατί δεν θα αναφέρεται σε μία ανακοίνωση δική σας, ο οποίος, εάν συντρέχουν ήδη λόγοι, δεν το ξέρω, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι σε καλύτερη κατάσταση υγεία του από τον κύριο Ξηρό. Αλλά κάνω υπόθεση εργασίας, αν είναι με τα ίδια χαρακτηριστικά, γιατί να μην αναφέρεται το όνομά του.
Εμείς σας λέμε ότι θα είμαστε υπέρ οποιασδήποτε ρύθμιση που περιέχει τον κύριο Λαβρεντιάδη και άλλους ανθρώπους που έχουν αντίστοιχη ανάγκη. Καταρχάς, Άρη, ο κύριος Λαβρεντιάδης που αναφέρεται είναι στη φυλακή για οικονομικά εγκλήματα. Ο Ξηρός είναι δολοφόνος. Έχει καταδικαστεί για αυτά. Για τρομοκρατία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπαίνω τώρα. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Άρα, ναι, άλλο προσπαθώ να βγάλω. Ότι έλα, υπάρχει ένας φόβος να διατυπωθεί το μια, ίδιο αίτημα μια για έναν που έχει την ιδιότητα επιχειρηματίας. Όπως και άλλοι άνθρωποι που είναι σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ενημερωθήκατε. Με πάνω από 80% αναπηρία και με ανικανότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και με ένα συνεχή εξευτελισμό και μια συνεχή επιδείνωση της υγείας τους να βγουν να κάνουν την ποινή τους κατοίκων. Όπως η σύζυγος του Τσοχατζόπουλου, φαντάζομαι. Να μην κρατηθούν. Το λέμε και το ξαναλέμε. Κυρία Κατριβάνου, όπως και η σύζυγος του Τσοχατζόπουλου, έτσι δεν είναι? Σπυρό. Οποιοδήποτε είναι σε αντίστοιχη θέση. Οποιοδήποτε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Φαντάζομαι υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει πιστοποιηθεί από ένα ιατρικό συμβούλιο. Αυτό λέει. Όχι, η κυρία Κατριβάνου, αυτό λέει. Δεν έχω βγάλει την αναπηρία. Όχι. Και δεν είναι αυτό. Αυτό είναι γνωμάτευση του ΙΚΑ που το είχαν σήμερα. Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται γιατί τον έχουν εξετάσει το Σάβα Ξηρό. Επιτρέψτε μου, γιατί έχω κάνει και εγώ το ρεπορτάζ, το Σάβα Ξηρό, τον έχουν εξετάσει γιατροί και από δημόσια νοσοκομεία. Πράγματι, είναι πολύ επιβαρημένη η κατάσταση υγείας του μετά την έκρηξη τον Ιούνιο του 2002. Έχει 1.200 προβλήματα. Πραγματικά είναι υπαρκτά τα προβλήματά του. Αλλά να σας πω κάτι. Έχετε στο πρόγραμμά σας και να παραστείτε και σε άλλο αίτημα αποφυλάξης. Υπάρχουν αντίστοιχες συνθήκες και το επιβάλλει. Όχι, λέω, ήδη έχει καταθέσει κάποιος. Το κύριο Λαβρεντιάδη ήταν πρόσφατο, αν θυμάμαι καλά, εγώ το αίτημα για αποφυλάκηση. Όχι, λέω, από εδώ και πέρα. Θα αποφυλακίζονται με νόμο. Λέω από εδώ και πέρα, μήπως αύριο μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, η κυρία Κατριβάνου γνωρίζει πως κάποιος έχει καταθέσει μια τέτοια αίτηση. Μήπως θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια τέτοια πρωτοβουλία και για μια νομοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή. Για κάποια νομοθετική πρωτοβουλία μήπως σκέφτεστε να αναλάβει το κόμμα σας? Εμείς έχουμε προτείνει καταρχήν ότι όσοι συνολικά είναι, δηλαδή, χρήζουν νοσηλείας τέτοιου και δεν μπορεί να το παρέξει το νοσοκομείο της φυλακής, πρέπει να βγαίνουν, να κτείνουν την ποινή τους, να απελευθερώνονται αναλόγως και έχει πια κατάσταση, να κτείνουν την ποινή κατοίκων. Κυρία Κατριβάνου, θέλω να ρωτήσω. Για το κείμενο των 53. Θα το ανοίξουμε μετά. Από το Σάβα Ξηρό στους 53. Είπα αν μπορώ να κάνω και άλλη ερώτηση. Τώρα που λέει όχι και την άλλη ιστορία. Γιατί πετάγεσαι τώρα, δεν σε καταλαβαίνω. Τώρα που το είπες, θα νομίζει ο κυρία Κατριβάνου ότι κόβω για διαφημίσεις επειδή δεν θέλω να απαντήσει. Εγώ θα κάνω υπέρβαση χρόνου λοιπόν για να απαντήσει, για να μην νομίζει κανείς ότι. Ναι, το ξέρω, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, αλλά τι να κάνω. Ελάτε, κυρία Κατριβάνου, μόνο σύντομα αν θέλετε. Τι θέλετε να σας πω για το. Ναι, ναι. Είναι ένα κείμενο που έχουμε γράψει μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και θα το συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Κατηγορείτε τον κύριο Τσίπρα ότι θέλει να γίνει ΠΑΣΟΚ και εσείς αντιδράτε, αυτό είναι? Εμείς γράφουμε ένα κείμενο γιατί πιστεύουμε στις διαδικασίες του κόμματός μας, πιστεύουμε στο διάλογο, αυτό θέλουμε να επαναμώσουμε. Διαφωνείτε με την πορεία, του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, την προσπάθεια να πάει προς το κέντρο. Είναι κλίμα για εσωκομματική συζήτηση αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε ότι αυτό θα μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς και γι' αυτό θα το συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Η πορεία προς το κέντρο σας δημιουργεί πρόβλημα, θέλετε να μείνετε αμιγώς με αριστερή αντίληψη, κυρία Κατριβάνου? Θα πας στην Κεντρική Επιτροπή, Άρη, και θα ακούσεις τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατριβάνου. Διαφημίσεις. Λοιπόν, και επιστρέφουμε να δούμε και τα άλλα θέματα που έχουν προκύψει τα τελευταία 24 ώρα. Φαίνεται πως υπάρχει ένα θέμα με τις διαθεσιμότητες. Το βάζει τάκι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να υπάρξει μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση στο θέμα της διαθεσιμότητας και των απολύσεων στο δημόσιο. Και όχι μόνο. Εγώ θα συμφωνήσω ότι βεβαίως παρά το γεγονός ότι το σοσιαλιστικό του παρελθόν έχει θαυτεί, άργησε να ξυπνήσει το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δίκιο. Η δικιά μου η άποψη και την έχω διατυπώσει εδώ από το Skype πολλές φορές, είναι ότι δεν μπορείς, Άρη μου, να απολύεις έτσι, γενικός και αόριστος.
Γιατί το άρι μου. Όχι, το επειδή είσαι δίπλα, γι' αυτό. Δίπλα, ναι. Δεν μπορεί να απολύσει τον κόσμο. Πρέπει να έχει ένα μέτρο στα πράγματα. Δεν μπορεί να απολύσει καθόλου βασικά. Πρέπει το κράτος να το ξαναφτιάξει, να δει που έχει αδικίες, να δει που έχει προβλήματα. Τα χρήματα διαχειριστείτε το τάδε. Περίμενε, Άρη, περίμενε. Υπήρχαν έτσι κι αλλιώς. Περίμενε, κύριε Άρη. Τώρα βάλτε τα κάτω, να δει το πείμα πώς έχει. Ναι. Δεν μπορεί σε μένα που είμαι 55 χρόνια, 56, να με απολύσει και να πάω το βράδυ που έχω ένα παιδί 27 χρονών και να το κοιτάξω στα μάτια να του πω τι. Γιατί τα νούμερα λένε κάτι άλλο. Σε ρωτάω, είναι ανθρώπινο. Φαντάζομαι ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτές οι κατηγορίες, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο κοντά στη συνταξιοδότηση και θα βγουν στη σύνταξη. Εγώ είμαι να βγω στη σύνταξη, δηλαδή. Εσύ θα βγει στη σύνταξη αύριο. Όχι, δεν είμαι. Είμαστε δεν είμαι, ούτε τώρα. Θέλω. Αλλά... τότε άσε μας λοιπόν. Τάκη... δεν γίνεται να πούμε πώς θα το κάνουμε. Υπάρχει ο άνθρωπος, η ψυχή. Το συνέστημα δηλαδή. Δεν είμαστε Γερμανοί, ρε Άρη. Δεν είμαστε δεν Αμερικανοί. Είμαστε ούτε να είμαστε Γερμανοί, ούτε Αμερικανοί, ούτε είμαστε. Κάτι άλλο. Έλληνες είμαστε. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα υπέρβαρο κράτος για το οποίο έχουμε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Είναι και λίγο μύθος λοιπόν, αυτό. Είναι και λίγο η φορολογία είναι μύθος. Όχι, το υπέρβαρο. Είναι και λίγο μύθος. Γιατί υπάρχουν υπηρεσίες που είναι 35 άτομα και σήμερα και το παραδέχονται αυτά και στελέχη που έχουν συμφωνήσει με τη διαθεσιμότητα. Άλλο. Τελικά το άλλο. Πρόβλημα δεν είναι ότι είναι τόσο μεγάλο το ελληνικό κράτος όσο ότι δεν είναι αποτελεσματικό και ευέλικτο. Μένουμε λοιπόν με αυτό το κράτος. Πολύ ωραία συντηρήστε το. Αλλά σταματήσουμε να πληρώνουμε και αυτούς τους φόρους ταυτόχρονα. Όχι, να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Διότι εμείς πληρώνουμε φόρους υπέρμετρους για τους οποίους δεν γίνεται καμία κουβέντα. Δεν βλέπω. Απλώς υποσχέσεις να τις μειώσουμε και τα λοιπά. Ναι. Την ίδια ώρα έχουν απολυθεί 1.300.000 από το ιδιωτικό τομέα. Έχουν φύγει, με πόρτες ανοιχτές χωρίς καμία αξιολόγηση, χωρίς κανένα δάκρυ, χωρίς κανένα πόνο. Ακριβώς γιατί μπήκαν αυτοί οι φόροι, ακριβώς γιατί όλη αυτή η διάθεση των πολιτικών να κρατήσουν το μαγαζάκι, Τάκη μου, και σε βλέπω τώρα να υπερασπίζεσαι μαζί με τους πολιτικούς. Αυτό το μαγαζί το οποίο το έπαιξε η πολιτική για να κάνει το μεροκάμα τόπους. Θα έρθω σε σένα, Βαγγέλη. Δεν βγαίνει όμως αυτό. Θα σταματήσουμε εμείς να πληρώνουμε φόρους. Γιατί τη σιωπή, του Θοδωρού την εκλαμβάνω ως πλήρη συμφωνία με αυτά που είπε ο Τάκης. Προσπαθώ να μιλήσω εγώ, αλλά δεν με αφήνετε. Τη σιωπή του Θοδωρού την εκλαμβάνω ως πλήρη συμφωνία με αυτά που είπε ο Τάκης. Όση ώρα μιλούσε πάντως ο Τάκης, κουνούσε στο κεφάλι συγκαταβατικά. Διαφωνώ με τις απολύσεις στο δημόσιο και θέλω να τονίσω αυτό που είπα και χθες. Ο Σταϊκούρας στη Βουλή παρουσίασε ένα εγγραφό ότι στα 5 χρόνια μέχρι το 18, το 13 θα κερδίσουμε 100 εκατομμύρια. Δηλαδή 20 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό όφελος από τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Από αυτό που προσπάθησε να κάνει. Με τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά να μην δει κανένας. Να μπουν όλοι αυτοί οι μισό λεπτό. Να μην πει κανείς να φτιάξουμε κάποτε μια κρατική διοίκηση σοβαρή. Δηλαδή αυτό που έχουμε αντιληφθεί όμως. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Έχουμε αντιληφθεί αυτές οι απολύσεις πώς γίνονται. Είναι ένα κουβά. Έγινε ένα κουβά. Έγινε με αξιολόγηση. Είναι ένα κουβά που βάζουν μέσα εκεί του ανθρώπου αυτούς και κάθε φορά ο κάθε υπουργός όταν του λέει η Τρόικα θέλω 3.000, θέλω 5.000 βάζει το χέρι του στον κουβά μέσα και πιάνει όσους είναι, όποιοι είναι ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, οτιδήποτε, απόδοσης και λύνει στον δρόμο. Όχι κύριε, πώς θα γίνει στον δρόμο. Υπάρχει αξιολόγηση. Μισό λεπτό, Θόδωρε, μισό λεπτό. Δηλαδή, όχι. Τέσσερις καλοί και ο κακός στη μέση. Γι' αυτό, θέλω να ρωτήσω τον Βαγγέλη. Χωρίς γίνεται κάποια αξιολόγηση. Σταματούμε αύριο, εμείς δεν αξιολογούμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Καλά χαρτιά, λέω εγώ από εδώ. Άμα βρείτε την εισφορά μου και πείτε μου, ελάτε να με πείτε. Μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω το Βαγγέλη με αυτό που είπε. Εσύ, Βαγγέλη, διαφωνείς με τη διαδικασία ή επί της ουσίας λες δεν πρέπει να γίνουν απολύσεις? Γιατί έτσι όπως το είπες, κατάλαβα ότι να γίνουν απολύσεις. Όχι, αλλά... εγώ δεν λέω να γίνουν απολύσεις. Τότε γιατί να γίνει αξιολόγηση? Γιατί να γίνει αξιολόγηση? Θα πρέπει πρώτα να γίνει αξιολόγηση. Γιατί τότε να γίνει αξιολόγηση? Πρέπει να αξιολογούνται, δεν γίνεται δυνατό. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που κάνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάθε μέρα. Αν γίνει αξιολόγηση και να κοιμάται με το μυαλό του στις απολύσεις. Αν γίνει αξιολόγηση, κάποιοι θα μετρηθούν λίγοι. Μα αυτό τι γίνεται λοιπόν? Μα με συγχωρείς να σου πω κάτι. Τι θα γίνει? Για παράδειγμα. Τι θα γίνει με αυτό? Αυτούς που θα μετρεθούν λίγοι. Τι θα γίνει? Είναι έτσι αυτό. Θα τους βολέψουμε κάπου? Όχι βέβαια. Τότε θα απολυθούν. Θα μπορούν να βάσει την αξιολόγηση να πάνε σε κάποια άλλη
σε κάποιον άλλον τομέα, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Ακόμη και αν αξιολογηθούν με τρόπο που να μην μπορούν να αποδώσουν, θα πρέπει να τους κρατήσουμε. Αυτό λες. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν υπάρξει αξιολόγηση ή αν πουν ότι υπάρχει αξιολόγηση, υπάρχουν υπεράριθμοι να πάνε κάπου αλλού. Όχι να φύγουν να πληρώσουν η πολιτική από την τσέπη του. Φόρους εμείς για να συντηρηθεί αυτό το πράγμα δεν θα δώσουμε. Γιατί δεν πληρώνουμε φόρους για να συντηρηθεί ο Άρη μου, δεν πληρώνουμε φόρους για να συντηρηθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Δεν πληρώνουμε. Τι κάνεις? Δεν πληρώνουμε φόρους για να συντηρηθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Τι ακριβώς συντηρείς, με συγχωρείς. Από τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Τι πράγμα. Πληρώνουμε τις εισφορές μας. Για να έχουμε σύνταξη και να έχει ο πατέρας μας σύνταξη και η μάνα μας. Ναι. Αυτό. Αυτό τι θα πει, ποιο ιδιωτικό τομέα. Και τι λες σύνταξη, τώρα. Λοιπόν, πληρώνεις κάποια εταιρεία για να δίνει μισθό. Όχι, τι λέτε, δεν πληρώνω αυτό το πράγμα. Μια κουβέντα. Εμείς πληρώνουμε φόρους για να είναι οι πολιτικοί να κάνουν κουμάντο στο μαγαζί τους. Αυτό το μαγαζί το υπέρβαρο, το οποίο δε απ' την άλλη δεν προσφέρει και τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρει. Σε αυτό να συμφωνήσουμε και λέμε, ότι εκεί πέρα χρειάζεται να υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση. Ξέρουν 3-4 ξένες γλώσσες. Έχουν πάει πανεπιστήμιο, έχουν κάνει μεταπτυχιακό και ένα και δύο. Δεν έχουν κάνει διδακτορικό για να μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα κοινωνικό κράτος που δίνει υπηρεσία. Μισό λεπτό. Να χρονολογηθούμε. Όχι για όλα αυτά τα βάρη που σέρνει το κομματικό κράτος. Επειδή όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί το πράγμα. Επειδή όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί το πράγμα, αν μιλάμε 3-4 μαζί. Μια κουβέντα να αποσπείρω. Μια κουβέντα και τελείωσα. Δεν διαφωνεί κανένας. Δεν διαφωνεί κανένας να αλλάξει το δημόσιο, να διορθωθεί και χοντρικά σας λέω να αρχίσει να λειτουργεί όπως είναι τα ΚΕΠ. Κάνεις μια αίτηση και σε δύο μέρες το παίρνεις σπίτι σου, περνάς και το παίρνεις. Για να τελειώνουμε τον Άρη. Όμως, από αυτό το πράγμα που έγινε με τις απολύσεις, το κέρδος των 20 εκατομμυρίων των χρόνων δεν υπάρχει. Το κάνει για ιδεολογικούς λόγους η Τρόικα. Να σπάσει το ταμπού της μονιμότητας. Αυτό ήθελε να κάνει η Τρόικα. Υπάκουσε η κυβέρνηση, σπάνε τον ταμού της μονιμότητας. Δεν είναι ταμού, Θόδωρε, η μονιμότητα. Γι' αυτό μισό λεπτό. Είναι συνταγματική επιταγή. Δεν είναι έτσι. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι στο Σύνταγμα γραμμένη. Ναι, και τι κατεργεί όμως τώρα. Δεν θέλω να πω, δεν είναι ταμπού επειδή έτσι μας ήρθε. Μπράβο, δηλαδή. Συνταγματική είναι η Τρόικα. Είναι σωστά γραμμένη στο Σύνταγμα δηλαδή. Είναι γραμμένη στο Σύνταγμα για να τα ξεκαθαρίσουμε. Για το Σύνταγμα, ρε Άρη. Για κάποιους κρατικούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν μπορούν να απολύονται, οι οποίοι θα είναι σε θέσει κλειδιά και τους οποίους δεν μπορεί να απολύει κάθε αλλαγή κυβέρνησης. Ενώ κάθε αλλαγή κόμματος στην εξουσία. Αυτό να το δεχτούμε. Αλλά για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, μονιμότητα για το σύνολο. Όχι για το σύνολο. Λοιπόν, δεν για, το λες. Για εκείνους που είναι άχρηστοι, το είπε και ο Μιχόπουλος. Ναι. Τι είναι, εκείνος που δεν είναι εντάξει, που δεν πάει στη δουλειά του. Που είναι όποιος δεν παρτάει στη δουλειά του, μην καλαθούμε. Οι επίορκοι και όποιος δεν παρτάει στη δουλειά του, πρέπει να φύγει. Γιατί υπήρχαν και τέτοια παραδείγματα. Αυτό λέμε. Πόσοι έχουν αποδειχθεί ότι δεν συμφωνεί σε αυτό, κύριε. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό φαντάζομαι. Δεν υπάρχει κέρδο. Αλλά να πω κάτι που είναι σημαντικό. Θόδωρε, άκουσε το, κύριε Γιακουμπή, σε αφορά αμέσως. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Επειδή κάνει το ρεπορτάζ του πρώην Πασόκ, άκουσε. Του πρώην Πασόκ. Τώρα είναι ηλιάδη. Μην μπερδεύεσαι. Λέω. Όταν καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, Τάκη. Γιατί κάνεις και εσύ ρεπορτάζ γι' αυτό. Τι λες? Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Γιατί όχι, καμιά δουλειά, ήμουνο. Και εγώ κάνω. Αυτό σου λέω. Και θα κάνω μέχρι να πεθάνω. Λέω όμως, όταν έγινε η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, που γίνεται ένας καυγάς, το ξέρετε όλοι. Για την το πρώτη φορά λες με το Ραγκούση. Όχι, ναι, έγινε μια απογραφή. Ναι, τέλει, τότε, ναι. Αυτή που ήταν σωστό να γίνει και έπρεπε να το κάνει. Ναι, γιατί δεν ήξερε μέχρι τότε κανείς όσοι δουλεύανε στο δημόσιο. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό για μένα. Στην αίτηση που συμπλήρωνε ο δημόσιος υπάλληλος για να απογραφεί στο χαρτί, δεν έγραφε πότε προσελήφθη. Αυτό ήθελα να το πω όμως εγώ. Να τα ακούσει η κοινωνία. Δεν αυτό έγραφε ότι με προσλάβανε. Δεν καταλήγουμε, ρε παιδιά. Όχι, έχει σημασία. Για να δούμε. Ο καθένας από έναν αστερίσκο. Κάτσε, ρε παιδί μου, να ακούσει. Ότι είμαστε τέσσερις στο παράθυρο. Ναι. Πέντε στο παράθυρο. Και ένα στην Παλκονόπολη. Λοιπόν, μπράβο, στο παράθυρο. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Από του οποίου οι τέσσερις είστε καλοί με κάτι αστερίσκους. Γιατί το ξαναλέω. Και μόνο ο κακός να πούμε εδώ στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Το ξαναλέω. Γιατί το ξαναλέω. Γιατί το λε και το ξαναλέ, δηλαδή. Εμεί του πούμε σε κακό. Προσπαθώ να πω. Ότι δεν θε να πληρώσει φόρου γιατί δεν πρέπει να έχουμε κράτο. Αυτό όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό όχι, αυτό το κράτος που λέτε εσείς. Ναι. Με συγχωρείτε. Εντάξει, ρε, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει μια δίκη. Βάζετε το καθένας από έναν αστερίσκο, αλλά δεν θέλετε να πείτε κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι μαζί. Δηλαδή, άρα εσύ λες να φύγουν να διωχτούν οι άνθρωποι. Που έλυνε το πρόγραμμα της κινητικότητας. Με τον τρόπο, συμφωνείς? Όχι, το έχω πει πρώτος από πέρσι το καλοκαίρι. Αυτό λέμε κι εμείς. Από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης και εντόπισαν τους σχολικούς φύλακες. Όχι, το πρόβλημα. Όταν εντόπισαν τους σχολικούς φύλακες. Πράγματι, η επιλογή
ήταν πάνω σε αδύναμο κρίκο, έτσι, σε κάποιες κατηγορίες αδυνάμων κρίκων. Σωστό είναι αυτό που προφανές είναι αυτό, το έχω πει από τότε, από τον Αύγουστο του 2013. Πρέπει να σκεφτούμε και εμείς ότι αφού φύγανε οι σχολικοί φύλακες, φύγανε οι δημοτικοί αστυνομικοί, ωραία, τώρα έγινε καλύτερο το δημόσιο. Πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό αυτό έγινε. Έλλη, διότι το κομματικό κράτος που λυπάμαι, το οποίο υπερασπίζεστε, δεν ήθελε με τους πολιτικούς να πάει να ξυλώσει πιο βαριές κατηγορίες. Έλα να δούμε, έλα να δούμε πώς τοποθετεί. Βρήκε ο καθένας κάτι καθαρίστριες, κάτι σχολικούς φύλακες, κάτι δημοτικούς αστυνομικούς. Πώς τοποθετεί ο Θόδωρος Πάγκαλος το θέμα, έλα να δούμε. Και έρχεται τώρα ο ένας υπουργός και ο άλλος υπουργός και λέει, όχι, εγώ θέλω να κρατήσω τόσους. Γιατί το θέλει να το κρατήσει τόσους, γιατί λέει, το λέει η μελέτη λέει, για τις ανάγκες των πανεπιστημίων, τη μελέτη των αναγκών των πανεπιστημίων την έχουν κάνει αυτοί που τους έχουν προσλάβει τους άχρηστους. Αυτή η πρόταση που γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας σήμερα, από τον κύριο Λοβέρντο δηλαδή, γιατί τόσο έχει την ευθύνη, είναι η επαναπρόσληψη όλων εκτός από μερικών που έχουν φύγει από στη σύνταξη ή είναι έτοιμοι να φύγουν στη σύνταξη. Περί αυτού πρόκειται. Και αυτός ο άνθρωπος ζητάει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και έρχεται τώρα και μας λέει και το άλλο πρωτοφανές, ότι εγώ λέει διαπραγματεύτηκα με τον κύριο Βενιζέλο τη θέση μου στην κυβέρνηση και του είπα ότι δεν θέλω Υπουργείο με φασαρίες και μου είπε ότι εγώ θα σε παρακαλέσω να δεχτείς αυτό το Υπουργείο και συμφωνώ με αυτά που πρόκειται να κάνεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε όχι μόνο κάποιους οι οποίοι τορπιλίζουν τον εαυτό τους, αυτοκτονούν δηλαδή πολιτικά, γιατί αυτό πρόκειται για αυτό που σας περιγράφω είναι πολιτική αυτοκτονία. Δεν έχω καμία συγγένεια ιδεολογική με τον κύριο Γεωργιάδη, από άλλο χώρο προέρχομαι, από άλλο χώρο προέρχεται αυτός. Με εξαίρεση το μακαρίτη Γιώργο Κατσιφάρα, ο μόνος που μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν πραγματικά υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, έλεγχε το Υπουργείο και μπορούσε κανείς να βασιστεί στις δεσμεύσεις του, δεν σημαίνει ότι ανελάμβανε όλες τις υποχρεώσεις που του παρουσίαζες και ικανοποιούσε όλα τα αιτήματα και σου λύνει όλα τα προβλήματα. Όχι, δεν μπορούσε να γίνει αυτό, ούτε είχα την αξίωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά όταν έλεγε κάτι, γινόταν αυτό. Είχε έλεγχο. Και το ίδιο έκανε και, έχω την εντύπωση, και στον χώρο της υγείας, όπου αποφάσεις που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες μερικές από αυτές, εφαρμόστηκαν, υλοποιήθηκαν επί Γεωργιάδη. Έχει κάνει κολοσσιαίο έργο στο Υπουργείο Υγείας και πρέπει να μείνει στην ιστορία ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πάγκαλος στο Βήμα FM. Mm. Θέλω να δούμε και μια κόντρα μεταξύ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος, της κυρίας Κανέλη, στη Βουλή. Λυπάμαι που εκπρόσωπος κόμματος που δεν είναι κυβερνητικό διαρριγνύει τα ημάτια της για το πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι δικό της θέμα και του κόμματός της. Για αυτή τη μία μέρα ας σεβαστούν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ την προτροπή του Τσίπρα. Δεν υπάρχουν μπάνια φέτος για το λαό και για τους βουλευτές, άρα λοιπόν ας δουλέψουμε και μια μέρα νωρίτερα. Και να ψηφίσουμε και τη διάταξη για το πόθεν έσχες, κυρία Κανέλη, προφανώς. Θα ψηφίσω και τι δεν θα ψηφίσω, θα το κάνω εγώ. Αυτό δεν θα απολογηθώ σε σένα, ναι. Τιμητής της πολιτικής θέσης και ιδιότητας των άλλων, τώρα εσύ ποιον διακόπτης. Τιμητής της πολιτικής, ποιον διακόπτης τώρα εσύ, ποιον διακόπτης. Τον κανονισμό της παράνομης σύνθεσης της παράνομης επιτροπής. Αυτό διακόπτεις τώρα εσύ. Χαίρομαι λοιπόν που διασκεδάζει η κυβέρνηση με αυτά που λέτε και σας επιτροπή. Σε διαβεβαιώ, εμένα δεν μου είναι καθόλου διασκεδαστικό. Δεν έχω καμία όρεξη για προσωπικές μονομαχίες αισθητικής παρέκκλησης. Καμία. Ήταν η κόντρα για την παράταση, νομίζω, για τα πόθεν έσχες. Τι να πιάσουμε τώρα, τον κύριο Πάγκαλο. Όχι, ήταν η κόντρα, γιατί άνοιξε η Επιτροπή, αποφάσισε και άνοιξε τη Βουλή μια μέρα νωρίτερα από ό,τι είχε κανονίσει. Mm. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν το ακούσαμε νωρίτερα, είπε δεν μπορεί να ανοίγω κλείνει τη Βουλή όποτε αρέσει στον καθένα. Για να πάρουμε το 1 δις του Ιουνίου, του Ιουλίου, έκτη προϋπόθεση, έκτο προαπαιτούμενο είναι να αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης των κομμάτων και δεύτερον να γίνεται τακτικός ετήσιος έλεγχος των δηλώσεων πόθεν έσχες των πολιτικών. Έχω την αίσθηση ότι ούτε τον του Ιουνίου το δις θα θέλουμε να πάρουμε, ούτε του Ιουλίου το δις θα θέλουμε να πάρουμε. Και να θέλουμε, νομίζω, δεν έρχονται αυτά πια. Αλλά προσέξτε, στα προαπαιτούμενα είναι να ελέγχετε το πόθεν έσχες. Έπρεπε να μας το πούν οι άθλοι δανειστές, πώς τους λέμε αυτούς, που εδώ μας ρουφούσαν το αίμα κτλ. Αυτή και η παρέα τους και οι εκπρόσωποι τους.
αυτοί οι τοκογλύφοι δανειστές κλπ. Αυτοί έπρεπε να μας πούν ότι πρέπει ούτε να πεις τα ονόματά τους, ελέγχουμε, να ελέγχουμε το τακτικά κάθε χρόνο το ποθενέσχες. Είναι εναντίον του μνημονίου. Ο Άρης. Όπως όλοι μας. Υπέρμαχος. Προφανώς σήμερα. Δεν είμαστε υπέρμαχος. Από πού βγαίνει το υπέρμαχος, Βαγγέλη? Όχι, από τα λεγόμενά σου, από τις τοποθετήσεις σου, αυτό καταλαβαίνω. Από τι βγαίνει το υπέρμαχος? Δεν είναι υπέρμαχος. Ποιος θέλει να σου το υποχρεώνουν? Όταν όμως... Κανένα δεν θέλει, Άρη μου. Έχεις... Εδώ που φτάσαμε όμως... Ναι, μπράβο. Έτσι. Έχεις λοιπόν, ένα δεδομένο. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Τάκη. Για τον Μπάγκαλο θέλω να πω ότι δεν ξέρω καταρχάς με ποια ιδιότητα κάθε εβδομάδα εμφανίζεται κάνει στο Δήμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Τάκη. Είναι πλέον εβδομαδιαίες. Καλά, δικαίωμά του είναι και δικαίωμα και του σταθμού. Να πω κάτι εγώ και εγώ έρμος. Όχι, καλά κάνει και βγαίνει, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά λέω υπό ποια ιδιότητα βγαίνει αυτός ο άνθρωπος κάθε εβδομάδα, βρίζει τους μισούς. Τώρα είναι με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Βγαίνει στάνταρ σε εκπομπή. Βγαίνει σε συγκεκριμένη εκπομπή στο Βήμα FM, στο συγκεκριμένο κτλ. Και λέει το πείμα του κάθε εβδομάδα και ανακατεύει την τράπουλα. Εντάξει. Έχει γίνει γραφικός. Φταίμε και εμείς που τον ακούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει και κάποιο αποτέλεσμα από αυτά που λέει. Εσύ ως άρεσε δηλαδή? Σπυρό. Πρέπει να κλείσουμε όμως, Βαγγέλη. Αλλά να βγαίνει ένας, να βγαίνει και ένα αποτέλεσμα από την κουβέντα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ όλους πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη. Διαφημίσεις. Εντάξει, έχουμε αυτές τις κόντρες σε πεδίο της πολιτικής με τα κόμματα, αλλά μην ξεχνάμε πως έχουμε και Μουντιάλ. Άρης Τσιάρας, θα έρθω σε λίγο Άρη, γιατί θα πάμε στο Δημήτρη Ευαγγελάτο στη Βραζιλία, στο Δημήτρη Ευαγγελάτο από την Sport Day, ο οποίος τον ταλαιπωρούμε λιγάκι, έχουμε και τις διαφορές ώρες, αλλά μας μεταφέρει τα τελευταία νέα και θέλουμε να μάθουμε νέα από την εθνική μας, γιατί παίζουμε το τελευταίο μας χαρτί με ερωτηματικό με την Ιαπωνία. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό ότι παίζουμε το τελευταίο μας χαρτί. Διότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, υπάρχουν δύο ομάδες που έχουν τρεις βαθμούς ήδη στον όμιλο. Υπάρχουν και δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν κανέναν βαθμό και οι οποίες διαγωνίζονται την Πέμπτη στο Νατάλ. Στο οποίο ήρθε στο Ενπαρόβο, γίνεται χαμός από. Υπάρχουν βιβλικές καταστροφές, από πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ. Ελπίζουμε ότι την Πέμπτη τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Η Ιαπωνία-Ελλάδα λοιπόν την Πέμπτη στο Νατάλ και εμείς και αυτοί δεν έχουμε απολύτως κανέναν βαθμό στον όμιλο. Και ως εκ τούτου, όσο κρίσιμο είναι το μάτς για μας και όσο τελευταίο χαρτί όπως είπατε, άλλο τόσο είναι και για αυτούς. Και οι δικοί μας παίκτες έχουν υποστεί αρκετή κριτική αυτές τις μέρες και δηλώνουν πεισμωμένοι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης. Είναι μια συνήθις διαδικασία αυτή με την οποία λειτουργεί η εθνική ομάδα και αυξάνει τα κίνητρα των ποδοσφαιριστών. Αλλά κάπως έτσι λογικά, γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζει και ο αντίπαλος στο γήπεδο. Σωστή επισήμανση. Είναι τα πράγματα για τους Ιάπωνες. Μάλιστα, σε ό,τι σχετικά με τους Ιάπωνες, έχω διαβάσει και πιο ακραίους χαρακτηρισμούς από τον τύπο, τον τοπικό εκεί, και κυρίως για τον καλύτερο τους παίχτη, τον Χόντα, ο οποίος προσβλήθηκε μάλιστα από κάποιους χαρακτηρισμούς ή κάποια σχόλια που του έκαναν και υπάρχει έτσι μια ανακατοσούρα από εκείνη την άποψη στο στρατόπεδό τους. Αυτό είναι καλό. Μπορεί να μην είναι έτσι πολύ ευγενικό, αλλά είναι καλό για εμάς. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά αυτό το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Δηλαδή μπορεί οι παίκτες τους να εμφανιστούν και αυτοί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, μόλις στηρίξει ο διαιτητής στην έναρξη, αυτά όλα είναι δευτερεύουσας σημασίας. Το πάνω απ' όλα είναι να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη αγωνιστικά και σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είδαμε στο πρώτο μάτς. Γιατί στο πρώτο μάτς, εντάξει, μπορεί κάποιοι να κράτησαν το ότι κάναμε αρκετές ευκαιρίες, το ότι προσπαθήσαμε να παίξουμε παραγωγικά, έχοντας αρκετή ώρα την μπάλα στα πόδια μας. Όμως η αλήθεια φαίνεται πάντα στο ταμπλό. Και το ταμπλό έγραψε 3-0. Και ως εκ τούτου χρειάζεται κριτική, χρειάζεται και αυτοκριτική, προκειμένου να παρουσιαστεί η ομάδα όπως πρέπει στο μάτς στην Πέμπτη. Δημήτρη. Ο Σάντος έχει αφήσει αρκετά χαλαρούς τους παίκτες του. Στην πλειονότητα των ημερών δεν τους έκανε ομιλίες, δεν τους έκανε βίντεο στο ξενοδοχείο, με εξαίρεση τη σημερινή ημέρα όπου υπήρχε μια ανάλυση της Ιαπωνίας, προκειμένου να είναι φρέσκια η ομάδα ενώ στο αγώνα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Άρη, προβλήματα αγωνιστικά
δεν αντιμετωπίζει ο Σάντος, έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένα το οποίο θεωρείται αμεληταίο. Ο Παναγιώτης Γλύκος έχει μια μόλυνση στο μάτι, επιστρέφει στις προπονήσεις αύριο. Ούτως ή άλλως δεν λογίζεται ως βασική επιλογή ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Είναι θέμα επιλογών του Σάντος, πώς θα φρεσκάρει την ενδεκάδα. Θα μπει μέσα Φετφατζίδης και Μήτρογλου. Είναι πιθανή Μήτρογλου και Φετφατζίδης στο να πάρουν τις θέσεις των Σαλπιγκίδη και Γκέκα. Υπάρχει και ο ρυθμιστής Βασίλης Τωροσίδης και το πού θα αγωνιστεί θα κρίνει αρκετά όσον αφορά στην αρχική διάταξη της εθνικής ομάδας. Τωροσίδης κορυφαίος της πρεμιέρας κόντρα στους Κολομβιανούς. Ενδεχομένως να δούμε από αριστερό μπακ, δεξί μπακ μέχρι και δεξί χαφ. Όλα αυτά είναι τουλάχιστον βάσει ρεπορτάζ στο μυαλό του Φερνάντο Σάντος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς θα θέλει να φρεσκάρει και να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που έλειψε από το μάτς με τους Κολομβιανούς. Κόντρα στους Ιάπωνες κυνηγάμε βαθμό σίγουρα και αν όχι βαθμούς. Όχι το κάτι παραπάνω, πολλά παραπάνω. Πολλά παραπάνω. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πάει καλύτερα η εθνική μας στο δεύτερο αγώνα. Ευχαριστούμε και εσάς. Στις 9 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη και όλη τη ισογραφία αναλυτικά. Καλό βράδυ από εμάς.